Πολύ καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ για ακόμη μία Δευτέρα βράδυ. Πρώτο σκόρερ, Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο και μαζί μου ο Διονύσης Θαλασσινός. Καλησπέρα, καλησπέρα Ανδρέα. Ο οποίος είχε προηγουμένως τη δική του εκπομπή, το 12ο παίχτη, και τώρα εγώ παίρνω την σκυτάλη και για την επόμενη ώρα θα είμαστε εδώ μαζί. Λοιπόν, για μία ακόμη εβδομάδα, εδώ παρέα, για μία ακόμη Δευτέρα. Να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένη, όπως έχουμε γράψει και στο Facebook, την Δήμητρα Λυκογιάννη, την προπονήτρια της γυναικές ομάδας βόλεϊ της Θέτιδας, που έκανε πορεία πρωταθλητισμού φέτος στην Α2, στην Pre-League βασικά όπως ονομάζεται, γιατί η Α2 πλέον είναι ξεχωριστή κατηγορία, και εξασφάλισε και την άνοδό της απευθείας στην Volley League, την επιστροφή της στη Volley League, γιατί αγωνιζόταν εκεί και πέρσι. Θα είναι εδώ κατά τις 9 να μας μιλήσει και για τη φετινή χρονιά, για τη Volley League και γενικότερα για τα προβλήματα στο γυναικείο Volley, για την καριέρα στην Ηλιούπολη που ήταν πολλά χρόνια και όλα αυτά την επόμενη ώρα. Λοιπόν, τώρα Διονύση, θα συζητήσουμε για την επικαιρότητα. Δεν έχουμε βέβαια, δεν είχαμε αγωνιστική στην Ελλάδα, στην Super League μάλλον, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή, ακριβώς. Όπως είχαμε αναφερθεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, είχαμε παιχνίδια για την Football League, είχαμε για τη Γάμα Εθνική, για τα τοπικά, και έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην Πάτρα, στο Παναχαϊκή Άρη. Το ανέφερα και πριν εγώ σε κουμπί, ακριβώς. Έγινε πολύ μεγάλο ντόρος με αυτό το παιχνίδι. Εννοώ ότι. Θετικό ντόρος. Άρεσε αυτό. Ναι. Και πολλά site αφιέρωσαν ένα ρεπορτάζ, το πούμε, στο να το αναφέρουν. Στο Παναχαϊκή Άρη, που ήρθε ένα-ένα. Ήταν γεμάτο μισθό γήπεδο σχεδόν, 7.000 κόσμο. Πρωτοφανέ για Β' Εθνική, όταν πολλέ ομάδε στην πρώτη Εθνική με το ζόρι να. Ψάχνει για 800.000 άτομα να είναι στο γήπεδο. Α, έχουμε πρόβλημα. Ναι.
Το κατάλαβα γιατί δεν φόρτωνε εκεί η σελίδα. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη Δευτέρα που κάνει παθέρες, δεν τους λέω το κάνετε μια φορά αυτό. Σοβαρά, ούτε μία. Τυχερή, ναι. Ούτε μια φορά. Βέβαια, η γραφή εξακολουθεί, νομίζω. Η γραφή εξακολουθεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τα γνωστά μας προβληματάκια εδώ με το ίντερνετ. Συνεχίζουμε όμως. Έλεγες για την Football League, Διονύση, για το ναι. παιχνίδι Παναχαϊκή Άρης που ελείψη και αγωνιστικής δράσης στην Super League. Ο περισσότερος κόσμος συζητάει γι' αυτό εδώ και λίγες ώρες. Έτσι, για λίγες μέρες. Φαντάζομαι ένα νέο παιχνίδι, τον παρακολούθησα. Ήταν ένα νέο παιχνίδι, ήταν γεμάτο γήπεδο, είχε 7.000. Αυτό που έλεγα πριν, όταν άλλες ομάδες που είναι εθνικοί με το ζόρι μαζεύουν 800 εισιτήρια. Ναι, εντάξει, ήταν πάρα πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα. Και ήταν γενικότερα... και 300 πάντων του Άρη, έτσι, και δεν έγινε με ψώνια ναι. κλπ. Δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής. Γενικότερα η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα που έχει κόσμο εκεί ναι, στην ναι, Πάτρα. Πολύ κόσμο, πολύ κόσμο. Έκανε και ένα εντυπωσιακό κορεό. Που σαν ηφαίστειο, ναι. Ηφαίστειο, ναι. Πολύ όμορφο κορεό και πολύ όμορφη ιδέα από τους φίλους της Παναχαϊκής. Και γενικότερα. Τέτοια παιχνίδια θέλουμε να βλέπουμε στην Ελλάδα. Να πούμε ότι έληξε 1-1 με τον Άρη να ισοφαρίζει στο 88. Ναι. Δηλαδή η Παναχαϊκή κρατούσε σφιχτά μια νίκη που θα την έβαζε για τα καλά στο παιχνίδι της Ανόδου. Αλλά η ισοφάριση αυτή για τον Άρη πρώτον έσωσε τον Άρη από μια ήττα. Έδειξε ότι έχει μέταλλο ο φετινός Άρης και είναι αποφασισμένος ναι. να ανέβει στην Super League του χρόνου. Και δεύτερον, κάπως απομακρύνει λίγο περισσότερο την Παναχαϊκή από αυτή την μάχη. Αλλά πριν πάμε λίγο στη βαθμολογία της Football League. Να σταθούμε λίγο πάλι στην ατμόσφαιρα. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα λοιπόν. Κάποιοι είπαν ότι θύμισε και παιχνίδι Champions League. Έτσι, όλη η ατμόσφαιρα, Champions το κορεό, η αντίδραση έτσι, του κόσμου. Και είναι έτσι λίγο ευχάριστο μετά από όλα αυτά τα κωμικοτραγικά που έγιναν στο ελληνικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε αναφερθεί στα όσα έγιναν στην Τούμπα στην προηγούμενη εκπομπή αρκετά. Δεν θα πούμε παραπάνω. Δεν χρειάζεται. Δεν έχει νόημα. Αλλά ήρθε μια εικόνα που μας θύμισε ότι μπορούν να υπάρξουν και ωραίες στιγμές και ωραία στιγμιότητα. Ακριβώς. Και μακάρι όλοι οι αγώνες να ήταν έτσι και όλα τα γήπεδα ήταν το ίδιο γεμάτα και όλες οι ομάδες να είχαν τόσο μεγάλη υποστήριξη. Πάντως και οι τρεις ομάδες που παλεύουν για την άνοδό τους στην Super League είναι ιστορικές ομάδες και ο Όφη και ο Άρης και η Παναχαϊκή και ακολουθούνται από πολύ κόσμο. Δηλαδή, όποιες από τις δύο ανέβουν του χρόνου με τον Όφη και τον Άρη να είναι τα φαβορί. Είναι τα φαβορί, ναι, γιατί η διαφορά είναι 7, ναι. θα το δούμε και αργότερα. Εγώ πιστεύω, ναι, Όφη και Άρης θα ανέβουν. Ναι, θα γνωρίζουμε ότι έχουν κόσμο από πίσω. Έχουν γήπεδα στα οποία δημιουργείται μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ο Όφη είναι, ναι. νομίζω, η μεγαλύτερη ομάδα στην Κρήτη. Έτσι, βάσει και τη ιστορία και τη διακρίση. Η ομάδα που παίξει και πραγματικά Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχει παίξει, δεν κάνω λάθος. Εννοείται και στην Ευρώπη και ο Άρης. Ο Άρης εννοείται, Θεσσαλονίκη, δεν το συζητάμε. Με πάρα πολύ κόσμο από πίσω του. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και το χρειάζεται γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο και η Super League. Τέτοια παιχνίδια και έτσι αυτά τα καυτά γήπεδα και την όμορφη ατμόσφαιρα που μπορούν να προσφέρουν αυτές οι ομάδες αγωνιζόμενες στην έδρα τους. Λοιπόν, να κλείσουμε με τη Football League λέγοντας τη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή ο Όφη και ο Άρης είναι ισόβαθμοι στους 54 βαθμούς. Ήταν για πάρα πολύ καιρό ο Άρης μόνος πρώτος. Ναι. Αλλά ήρθε και αυτή η ισοπαλία του με την Παναχαϊκή. Ο Όφη τα πηγαίνει εξαιρετικά. Ναι, να νίκησε, γι' αυτό και τώρα έπιασε βαθμολογία τον Άρη. Ναι, νίκησε και βρέθηκε να χάνει. Μάλιστα παίζει στην Καλυθέα, εδώ, λίγα μέτρα πιο πάνω. Στο Ελπάσο. Ναι. Βρέθηκε να χάνει στο δεύτερο λεπτό, αλλά τελικά έκανε ανατροπή. Έβαλε 3 γκολ. Και νίκησε 3-1. Γενικότερα ο Όφη το 3 είναι το αγαπημένο του αριθμό φέτος. Έχει βάλει σε πάρα πολλά παιχνίδια 3 γκολ. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή ήταν η ένατη συνεχόμενη νίκη της ομάδας του Ηρακλείου. Και παρά τα οικονομικά προβλήματα, έτσι να πούμε ότι μένα μου κάνει εντύπωση πολύ μεγάλη. Πώς καταφέρνει και παγωνιστικά παραμένει συγκεντρωμένος, δηλαδή δεν επηρεάζεται, δεν το είτε. Νικάει, είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή και είναι κρίμα νομίζω να μην έχει πρόεδρο. Να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να βάλει κάποια χρήματα, να έχει ένα πρόεδρο, ας πούμε, να πληρώνει την παίχτη κανονικά. Είναι κρίμα. Γιατί από ό,τι αποδεικνύεται έχει μια πολύ καλή ομάδα, έτσι. Ναι, ναι, πολύ καλή ομάδα και ένα πολύ καλό ρόστερ για άνοδο. Έτσι, και μάλιστα το center forward τον Μάνο, που είναι και πρώτος σκόρερ στην Football League, αν δεν κάνω λάθος, έχει διαφερθεί ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Και διαβάζουμε ότι ακόμα υπάρχει περίπτωση ακόμα και να έχει κλείσει το καλοκαίρι. Ναι, βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο αν μεταγραφή στον Ολυμπιακό θα πάρει χρόνο συμμετοχής, γιατί έχουμε δει κατά καιρούς πολλούς Έλληνες παίκτες. Ναι. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και μια ντουζίνα δανεικών έτσι που έχει δώσει. Ναι. Να μην βρίσκουν χρόνο συμμετοχής που θα ήθελαν. Αλλά θα δούμε. Πάντως ναι, έχει ξεχωρίσει αυτός ο παίκτης, είναι πρώτος σκόρερ στην Football League.
Επομένως, Όφη Άρη στους 54, οι δύο πρώτες θέσεις οδηγούν σε άνοδο. Η Παναχαϊκή έμεινε τρίτη στους 47, έμεινε 7 βαθμούς πίσω πλέον και με αυτή την ισοπαλία. Αλλά έχει πολλές αγωνιστικές από ό,τι είδα πριν. Έχει ακόμα. Αυτή νομίζω ήταν 22η, ναι, 22η μέχρι αγωνιστική. Είναι, νομίζω 30 κάτι, 34 αγωνιστικές. Έχει πολλές αγωνιστικές. Επομένως, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο και μιας και είμαστε Football League, να πούμε ότι θα γίνει και μεγάλη μάχη για την παραμονή. Γιατί πέφτουν 6 ομάδες, πέφτουν 6 τελευταίες. Ήδη έχουν βαστεί 2, Χαρναϊκός και Βέρεια. Ναι, ο Χαρναϊκός έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα, έχει αποσυρθεί και η Βέρεια, ναι. Και μένει τώρα Καλυθέα που έχει 15, Πανσεραϊκός που έχει 19, Πανεγιάλιος που έχει 20, Αναγέννηση Καρδίτσας που έχει 22, αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τη ζώνη του προβιβασμού. Θα πέσουν άλλες 4 δηλαδή. Και μάχονται και ο Εργοτέλης που αυτή τη στιγμή είναι από πάνω με 23, ο Γενιακός με 23. Εντάξει, η Σπάρτη είναι πιο πάνω, έχει 29. Νομίζω ότι η Καλυθέα είναι ομάδα, η μία ομάδα ακόμα που λογικά θα βαστεί, δεν προλαβαίνει, πολύ δύσκολα. Ναι. Είναι πιθανό, ναι, πολύ πιθανό. Αλλά θα γίνει γενικότερα μεγάλη μάχη. 8 βαθμούς λέει, πρέπει να κάνει τρομερή ανατροπή για να πολλά μάτς δικηφόρα συνεχόμενα. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε Football League. Ήταν ωραίο που αναφερθήκαμε έτσι, γιατί δεν έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην Football League. Τώρα που δεν έχουμε έτσι καλλιώς και δράση στην Super League, γιατί γίνεται και στην Β' Εθνική πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Και είδαμε πόσο όμορφη ατμόσφαιρα μπορεί να υπάρξει σε κάποια γήπεδα. Λοιπόν, θα πάμε στην κλήρωση του Champions League, αφού πούμε ότι γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο λέγεται ότι είναι κρίσιμη αυτή η εβδομάδα στην οποία μπαίνουμε, γιατί περιμένουμε πολλές από τις αποφάσεις που εκκρεμούν, να δούμε αν θα εκδικαστεί επιτέλους η έφεση για το μείον 3 του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ακόμα, είναι που φτάσει περίπου μήνα. Που πάει από αναβολή σε αναβολή. Ένα μήνα, ναι. Να δούμε φυσικά τι θα γίνει με το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και ποια θα είναι η τύχη του, ποιες θα είναι οι τιμωρίες του ΠΑΟΚ. Θα περιμένουν την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, να καταθέσει ο Κομίνης. Ναι. Ένα υπόμνημα για να λάβουν υπόψη την κατάθεσή του και να πάρουν τις ανάλογες αποφάσεις. Λογικά θα πει τα ίδια που έχω γραφτεί στο φύλλο αγώνα. Στο οποίο και τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απειλείται με πολύ βαριές τιμωρίες. Ακριβώς. Θα δούμε ποιες θα εφαρμοστούν. Επομένως, είναι αρκετά μέτωπα ανοιχτά, δικαστικά πάντα. Και δυστυχώς το έχουμε ξαναπεί, αυτό το πρωτάθλημα εν πωλής θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Ακριβώς. Δυστυχώς, γιατί ξεκίνησε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, όμως πάμε στο Champions League που είχαμε κλήρωση. Ναι, και ναι, στο Europa βέβαια. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε κλήρωση για τα προημιτελικά του Champions League την περασμένη Παρασκευή. Και η κληροτίδα έφερε κάποιες πολύ σημαντικές αναμετρήσεις. Έτσι κι αλλιώς στο σημείο που έχουμε φτάσει ήταν δεδομένο ότι θα είχαμε. Είναι σίγουρα θα είχαμε τουλάχιστον δύο ντέρμπι, ναι. Λοιπόν, η κλήρωση έβγαλε έναν αγγλικό εμφύλιο, πολύ ενδιαφέροντα. Ένα μεγάλο ντέρμπι από τα κλασικά του Champions League, Juventus Real. Η κόντρα δύο πολύ μεγάλων ομάδων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο Champions League. Και δύο αναμετρήσεις που υπάρχουν φαβοροί και outsider. Ακριβώς. Αναφέρομαι στον Μπαρτσελόνα Ρώμα και στο Σεβίλη Μπάγερν. Από πού θες να αρχίσουμε? Από πού θες. Να αρχίσουμε από το Juventus Real. Ναι. Λοιπόν, Juventus Real, λοιπόν, 3 Απριλίου, μεγάλη Τρίτη το πρώτο παιχνίδι. Στο μεγάλη εβδομάδα, έτσι. Μεγάλη όλοι ντομάδα. Θα είμαστε. Έτσι θα έχει το κλίμα κάπως. Σε κατάνοιξη. Σίγουρα, ναι. Μου αρέσει ότι θα έχει παιχνίδια, ναι. Λοιπόν, ναι, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη είναι τα πρώτα παιχνίδια. Δύο θα γίνουν τη Μεγάλη Τρίτη, αλλά δύο την Μεγάλη Τετάρτη. Λοιπόν, Juventus Real έχουμε πολλά να πούμε. Καταρχάς είναι η επανάληψη του περσινού τελικού στο Cardiff. Ακριβώς. Όπου η Real νίκησε 4-1 και στέφθηκε πρώτα. Επιβλητικά θα λέγαμε, επιβλητική εμφάνιση Real. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Κυρίως, ναι, που ήταν χαοτική διαφορά, δεν το περιμέναμε δηλαδή. Και είχαμε και ένα πολύ ωραίο γκολ του Μπάτσου, και θα το θυμάσαι. Ναι, γκολάρα, όχι απλώς δηλαδή. Το ψαλιδάκι που είχε κρεμάσει τον Άβας. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει σε τελικούς. Ναι, αν δεν ναι. υπήρχε, πιστεύω ότι είναι το γκολ του Ζιντάν το 2002. Με τη Λεβερκούσεν, ναι. Ναι, ναι, θα ήταν το καλύτερο για το Μάντζουκιτς. Πιστεύω τώρα να ανοίγουμε μια παρέθεση. Πιστεύω το να δική πολύ το Μάντζουκιτς το γεγονός ότι η Γιουβέντους το έχασε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αν ήταν παραδείγματος χάρη ένα γκολ που έδινε τίτλο, που έδινε το Champions League, θα ήταν νομίζω. Θα έμενε σε διαφορετικό, ναι, ακριβώς. Και τώρα βέβαια θα το μνημονεύουν όλοι, αλλά θα ήταν πολύ διαφορετικό. Συμφωνώ. Λοιπόν, έχουμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Η Juventus είναι η τελευταία ομάδα, να πούμε, που έχει αποκλείσει τη Real στη Champions League, στη διοργάνωση. Και αυτό έγινε στα ημιτελικά το 2015. Το 2015, ναι. Γιατί από τότε η Real δεν έχει αποκλειστεί, γιατί έχει μετράει δύο συνεχόμενες κατακτήσεις, το 2016 και το 2017. Η τελευταία φορά που βρέθηκαν σε νοκάουτ οι δύο ομάδες, σε νοκάουτ ενώ σε διπλά παιχνίδια πριν τον περσινό τελικό, ήταν το 2015, τη σεζόν 14-15.
Τότε που, αν θυμάσαι, η Juventus είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν θυμάμαι τα σκορ, θυμάμαι ότι είχε αποκλείσει τη Real. Είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία και στη Revanse είχε έρθει 1-1. Α. Είχε προηγηθεί η Real 1-0, αλλά είχε σοφαρίσει ο Μωράτα, τον οποίο είχε παραχωρήσει η Real στη Juventus. Απίστευτο, και έδωσε την πρόθεση στη Juventus. Ναι. Και πάγωσε έτσι το Μπερναμπέου ο Μωράτα με αυτό το γκολ. Και μέχρι το τέλος η Real δεν είχε καταφέρει να βάλει ένα ακόμη γκολ για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Επομένως αποκλείστηκε. Αυτή είναι η τελευταία φορά που αποκλείστηκε η Real στο Champions League. Γενικότερα να πούμε ότι η Juventus είναι κακός δαίμονας της Real στο Champions League. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τους δύο τελικούς, γιατί έχουν βρεθεί και το 1998 στον τελικό στο Άμστερνταμ, αν εξαιρέσουμε τους δύο τελικούς το 1998 και πέρσι το 2017, τις υπόλοιπες φορές που η Juventus έχει βρεθεί στο δρόμο της Real, για το Champions League μιλάω πάντα, όχι και πρέπει να τριών, το Champions League σε knockout παιχνίδια. Την έχει αποκλείσει την Βασίλισσα η Juventus. Δεν θυμάμαι πέρυσι στα ημιτελικά ποια έχει αποκλείσει η Juventus. Sorry, δεν άκουσα. Στα ημιτελικά πέρυσι η Juventus και έχει αποκλείσει. Και έχει αποκλείσει τη Μονακό που είχε κάνει εκπληκτική χρονιά. Τη Μονακό, μπράβο, πια στα ημιτελικά η Μονακό, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ καλή η Μονακό. Και η Real αντίστοιχα την. Στα ημιτελικά. Η Real είχε αποκλείσει την Ατλέτικο. Την Ατλέτικο, ναι. Είχε με 3-0 στο. Σωστά, η Μονακό μεγάλο κατάλληλο. Έχει φτάσει σωστές η Μονακό. Λοιπόν, να πούμε αυτό που ξεκίνησα να λέω, ότι τις τέσσερις τελευταίες φορές που η Juventus έχει βρει την Real σε νοκαουτ παιχνίδια, σε διπλά παιχνίδια, την έχει αποκλείσει. Έχει πάρει σάριθμες προκρίσεις η Juventus και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, πολλές φορές η παράδοση δεν παίζει κανένα ρόλο και η προϊστορία, αλλά απλά το αναφέρουμε ως ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Λοιπόν, έχουν αναμετρηθεί συνολικά 19 φορές στο Champions League και στο κύπελλο πρωταθλητριών οι δύο ομάδες. Η Juventus έχει 8 νίκες, η Real έχει 9 και 2 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν ήταν την σεζόν 61-62 στα προημιτελικά του τότε κυπέλου πρωταθλητριών και τότε είχε περάσει η Real. Η Real μετράει 2 προκλήσεις στο κύπελλο πρωταθλητριών όμως, ναι. Δεν γίνει η Champions League. Τότε η Real είχε την σπουδαία ομάδα του Χέντο, του Ντι Στέφανο, του Real και η Juventus και αυτή είχε μια σπουδαία ομάδα με τον John Charles και τον Omar Sivori. Πάρα πολύ παλιά. Ναι, ναι, βέβαια. Είχε νικήσει λοιπόν η Real στο Τωρίνο 1-0 με γκολ του Ντι Στέφανο. Η Juventus είχε απαντήσει με το ίδιο σκορ στη Μαδρίτη με γκολ του Sivori και επειδή τότε δεν υπήρχε παράταση και πέναλτι, αποφασίστηκε η πρόκληση να παιχτεί σε ουδέτερο γήπεδο στο Παρίσι. Ναι, υπήρχε και άλλο 90 λεπτό. Στο Parc des Princes, ναι. Α, παίχτηκε το παιχνίδι δηλαδή. Ναι, το γενέτσι, ολόκληρο 90 λεπτό σε ουδέτερη έδρα. Και όποιος νικούσε θα περνούσε στα ημιτελικά. Ναι. Και εκεί νίκησε η Real με 3-1 και έτσι στην πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες στην Ευρώπη, νικήτρια ήταν η Real. Μετά χρειάστηκε να περάσουν 25 χρόνια για να ανταμώσουν ξανά, αυτή τη φορά στη φάση των 16 του κυπέλλου πρωταθλητριών και πάλι πέρασε η Real. Νίκησε 1-0 στη Μαδρίτη. Η Juventus νίκησε επίσης 1-0 στο Τωρίνο και αυτή τη φορά στα πέναλτι πέρασε η Real. Και από εκεί και πέρα αναμετρήθηκαν πλέον στο Champions League. Είχε γίνει διοργάνωση Champions League. Σεζόν 95-96 βρέθηκαν στα προημιτελικά με την Juventus να περνάει. Είχε χάσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι αλλά νίκησε 2-0 στην Ιταλία. Στον τελικό, όπως είπαμε προηγουμένως, το 98 που κρίθηκε με γκολ του Μιγιάτοβιτς υπέρ της Real. Και η Real μάλιστα είχε πάρει το πρώτο της Champions League μετά από 32 χρόνια εκείνη την χρονιά. Ακριβώς. Μετά το 66 τελευταία χρονιά, το 98 με το Μιγιάτοβιτς να σκοράρει, το πήρε κοντρα στη Juventus. Σε δύο πολύ όμορφα παιχνίδια 2003 στα ημιτελικά, για πρώτη φορά στα ημιτελικά, η Real είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι και η Juventus το γύρισε και νίκησε 3-1 στο Τωρίνο. Είχαν εξαιρετικές ομάδες τότε. Η Real των Γκαλάκτικος με Φίγκο, Ρονάλντο, Ιέρο. Δεν πρέπει να ήταν και ο Ιέρο. Ζιντάν, Φίγκο, Ραούλ, Ρομπέρτο Κάρλος και η Juventus μια φοβερή ομάδα με Ντελπιέρο, Νέντβεντ, Τρεζεγκέ, Μπουφόν. Τους έχουν προλάβει όλους. Ναι. Πολύ σπουδαία παιχνίδια. Πολύ καλές ομάδες, βέβαια. Τη σεζόν 2002-2003. Στη ρεβάνσο το Ντέλε Άλπι στο παλιό κήπεδο της Juventus είχε κάνει, είχε κάνει σπουδαία εμφάνιση ο Νέντβεντ, ο οποίος είχε βάλει και το τρίτο γκολ. Εκείνη τη χρονιά είχε πάρει και τη χρυσή μπάλα ο Νέντβεντ το 2003. Ο άλλος, ποιος ο Σαλγκάδο είναι. Α, στη φωτογραφία βλέπεις. Ναι, ο δεξιά. Μισέ Σαλγκάδο, Σαλγκάδο δεξιά και αριστερά ο Ιέρο.
Ο Ισπανός. Πλάγιος μπακ νομίζω ήταν. Ναι, ναι. Και βέβαια ήθελα να πω ότι ο Νέντβετς εκείνο το παιχνίδι είχε πάρει κίτρινη κάρτα για ένα μαρκάρισμα που είχε κάνει στο κέντρο του γηπέδου. Πού το θυμάσαι. Αυτή η κάρτα του στέρισε την συμμετοχή του στον τελικό. Ναι. Βέβαια πλέον ο κανονισμός έχει αλλάξει. Όταν πρόκειται να παίξουν οι ομάδες στο τελικό. Ναι, δεν πιάνω, δεν μετράνε οι κάρτες. Ναι. Το άλλαξε. Εντάξει, είναι δίκαιο αυτό, εντάξει, είναι κρίμα. Υπήρξε αυτή η αδικία και το άλλαξε. Ας είναι, ας το πούμε, θα σε παιχτεί στα ίσια ο τελικός. Γι' αυτό το είναι σχετικό το έκανε ο UEFA αυτό. Λοιπόν, 2004-2005 τη σεζόν εκείνη βρέθηκαν στους 16 και η Juventus είχε νικήσει την παράταση 2-0 την Real. Θα σκεφτεί 1-0 το πρώτο παιχνίδι της Real και πέρασε η Juventus στην επόμενη φάση. Σεζόν 2008-2009 είχαν παίξει στους ομίλους. Είχε νικήσει η Juventus και τα δύο παιχνίδια. 2-1 το πρώτο και 2-0 το δεύτερο στον Μπερναμπέου με τον Del Piero να αποθεώνεται, να γίνεται ένα standing ovation για τον Del Piero γιατί είχε βάλει και τα δύο γκολ στον Μπερναμπέου σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για τον σπουδαίο αυτό παίχτη για την Juventus. Σεζόν 13-14 και πάλι στους ομίλους, μία νίκη για τη Real, μία ισοπαλία. Και τη σεζόν 14-15 που είπαμε τελευταία φορά που βρέθηκαν σε νοκάουτ σε διπλά παιχνίδια που απέκλεισε η Juventus στην Real Madrid. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ζευγάρι με τεράστια ιστορία, γι' αυτό την είπαμε και εντάχει. Τι περιμένεις εσύ να δούμε σε αυτό το ζευγάρι? Περιμένω να μάλλον περάσει η Real, αλλά θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, δεν θα περάσει άνετα. Θα δυσκολεύσει πολύ η Juventus. Αλλά δεν αποκλείω και να γίνει και η έκπληξη. Δεν το αποκλείω δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι εδώ που φτάσαμε δεν νομίζω να είναι η έκπληξη όποιο από τους δύο και να περάσει. Δηλαδή και εγώ περιμένω να περάσει η Real, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν θα με εκπλήξει τόσο αν περάσει και η Real. Τόσο. Θα σε εκπλήξει από αυτό όμως. Εντάξει. Θεωρητικά το φαβορί είναι η Real, έτσι. Η Real το λέω ότι είναι φαβορί γιατί εντάξει, προέρχεται και από δύο συνεχόμενες κατακτήσεις. Βάσει την ομάδα που έχει. Θέλει να φτάσει στην τρίτη. Και είναι πολύ φορμαρισμένη τον τελευταίο καιρό. Ενώ βλέπουμε ότι η Juventus, ακόμη και αν παίρνει νίκες στην Ιταλία κυρίως, έχει τα θέματά της. Τώρα έμεινε και στο 0-0. Τώρα ήρθε η Σουμπαλία με τη Σπάλ. Και μάλιστα διάβασα ότι ήταν αμφίβολος και ο Αγκιελίνη για το μάτσο αυτό με τη Ρεάλ. Ναι. Θα είναι μεγάλη απουσία. Έχει ένα μικρό τραυματισμό με το μάτσο με τη Σπάλ. Θα χάσει ότι τα φιλικά τη Ιταλία με Αγγλία και Αργεντινή. Και είναι αμφίβολος για το μάτσο αυτό. Θα είναι μεγάλη απώλεια εδώ, η Ελλήνη. Θα είναι μεγάλη απώλεια για την Ιταλία. Έχει φύγει ο Μπονούτσι. Οπότε... Απλά η Juventus είναι μια ομάδα που ξέρει να μείνεται εξαιρετικά. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που σκοράρει συνεχώς και είναι ευάλωτη αμυντικά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει ναι, αυτή η κόντρα. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι για την Ρεάλ που έχει τη Ρεβάν στην έδρα τη. Γιατί αν η Juventus πάρει μια νίκη στο Τωρίνο, έστω και οριακά, σου λέω ένα 2-1, όπως είχε γίνει προ-τριετία, πιστεύω ότι θα σκυλιάσει, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών στην άμυνα. Στην Ρεάλ, η Ρεάλ θα ιδρώσει πολύ να σκοράρει κόντρα. Ναι, θα δούμε ωραίο μάτς, αλλά η Ρεάλ τα καταφέρει συνήθως να σκοράρει πολλά γκολ. Ναι. Ό,τι έχουμε δει. Αλλά η άμυνα της Juventus έχει κάτι ιδιαίτερο. Είδαμε και πόσο υποδειγματικά αμύθηκε κόντρα στην Τότεναμ στα τελευταία λεπτά που κράταγε το σκορ. Ναι, ναι, ακριβώς. Και γενικότερα οι Ιταλικές ομάδες, αλλά και ειδικότερα η Juventus, όταν έχουν το σκορ που θέλουν, είναι πολύ δύσκολο μετά να τους. Πέταξε ένα γκολ με το δεύτερο, με τον Ντιμπάλα σε αντεπίθεση και μετά κλείστηκε. Είχε το σκορ που ήθελε και ήταν, είναι δύσκολο να πάρει την πρόκριση σε τέτοιες ομάδες. Για να δούμε, είναι μια μεγάλη πρόκληση και για τις δύο αυτά τα παιχνίδια. Η Juventus που θέλει φυσικά να φτάσει μέχρι το τέλος και για τον Buffon που θέλει επιτέλους να κλείσει την καριέρα του κατακτώντας το τρόπαιο, αλλά και για την Real. Λοιπόν, έχουμε έναν αγγλικό εμφύλιο, όπως είπαμε, το Liverpool City. Εδώ εγώ πιστεύω και ο περισσότερος κόσμος ότι θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια. Σίγουρα. Γιατί είναι δύο ομάδες πολύ επιθετικές. Ακριβώς. Που έχουν κάνει φοβερές εμφανίσεις φέτος. Η City πάει τρένο στην Αγγλία, τα έχουμε ξαναπεί. Η Liverpool, λέγαμε στο πρώτο μισό της σεζόν ότι ήταν πολύ ευάλωτη αμυντικά, αλλά επιθετικά πέταγε φωτιές. Κάπως νομίζω έχει διορθωθεί αμυντικά τώρα και με την έλευση του Φαντάικ. Ναι, ως ένα βαθμό, ναι, ναι. Και με την μεταγραφή του Φαντάικ το χειμώνα. Έχει βέβαια πάντα τα θεματάκια της. Η City είναι μια επιθετική μηχανή και πολύ δύσκολο να την αποκλείσεις. Θα δούμε πολλά γκολ όμως. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Οι περισσότεροι αυτό πιστεύουν. Βέβαια, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση και για τις δύο ομάδες. Γιατί και η City και η Liverpool είχαν, ας το πούμε, θεωρητικά εύκολο έργο στους 16. Δηλαδή, η City απέκλεισε τη Βασιλεία, η Liverpool την Πόρτο που δεν μας έδειξε ότι μπορούσε να πάει και παραπέρα. Δεν κοντράρωσε καθόλου τις Αγγλικές ομάδες, ναι. Επομένως, εδώ θα δείξουν και οι δύο ομάδες μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και γιατί, για πόσο μεγάλα πράγματα είναι φτιαγμένες φέτος. Αγγλικοί εμφύλοι έχουν υπάρξει πολύ στο Champions League. Πάρα πολύ. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή. Από το από σεζόν 2003-2004, φανταστείτε και μετά, ειδικά μέχρι το 2011, δηλαδή από το 4 μέχρι το 11 και 1 χρόνια, πάρα πολλές φορές Αγγλικοί εμφύλοι και με αποκορύφωμα φυσικά
τον τελικό του 8 στη Μόσχα, το Chelsea Manchester United. Ακριβώς. Η Liverpool τελευταία φορά, μάλιστα, που βρέθηκε στα προημιτελικά του Champions League το 9, έπαιξε πάλι αγγλικό εμφύλιο και ήταν με την Chelsea. Και τότε η Revanse εξελίχθηκε σε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια στην ιστορία του Champions League. Ένα 4-4, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι, είναι. Είχε σε 9, είπε. Ένα Chelsea Liverpool 4-4, επικό παιχνίδι, πραγματικά από τα καλύτερα στην ιστορία τη διοργάνωση. Θα επανέλθουμε σε κάποια από τι επόμενε εκπομπέ. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα για, για τι αγγλικέ μονομαχίε στο Champions League. Λοιπόν, εντάξει, η Λίβερπουλ βέβαια με μεγάλο όπλο τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος κάνει πράγματα και θαύματα, έτσι. Είναι απίστευτος. Πάλι έβαλε, νομίζω, 4 γκολ έβαλε. Έβαλε 4 γκολ κόντρα στη Watford. Μεταξύ ήταν το Σαββατοκύριακο τον Καρέ αυτό. Έβαλε 4 γκολ και ο Ρονάλντο. Και ο Ικάρντι. Και ο Ρονάλντο, ακριβώς. Ναι, ναι. Τρεις παίκτες σκόραν 4 γκολ στα μεγάλα πρωταθλήματα. Λοιπόν, περιμένει επομένω πολλά γκολ στο Liverpool City. Πάρα πολλά γκολ, ναι. Θα είναι πολύ ωραία παιχνίδια ανοιχτά, σίγουρα. Mm-hmm. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είπαμε ότι έχουμε δύο παιχνίδια που υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή για outsider. Το ένα είναι το Σεβίλη Μπάγερν. Για πρώτη φορά παίζουν οι δύο ομάδες στην Ευρώπη. Εντάξει, τι ζήτημα νομίζω. Η Μπάγερν, είτε εκτός αν δεν το καθαρίσει, δηλαδή το μάτς, δεύτερο στη Γερμανία είναι κυρίαρχη. Δεν τίθεται ζήτημα, δηλαδή. Ναι, νομίζω ότι. Και το ότι κληρώθηκε με τη Σεβίλη και το ότι έχει τη ρεβάν στο Allianz Arena είναι. Είναι καλά η Bayern. Φέτος είναι από τα φαβορία, μα τελικό. Μην μπορούν να το πάρουν. Ξέρεις τι γίνεται όμως με την Bayern. Αυτό που λένε και πολλοί, δεν την έχουμε δει ακόμη στο Champions League να κοντράρει κάποιον σοβαρό αντίπαλο. Εκτός από την Παρί, με την οποία έπαιξε ο Μίλους, ναι. Έχασε το πρώτο παιχνίδι, νίκησε στην τελευταία αγωνιστική. Αλλά εκεί ήταν όμιλη. Στους 16 έτυχε με την Μπεσίκτας, που εντάξει ήταν φανερή η διαφορά δυναμικότητας. Ναι. Δεν μπορούσε να την πει όπως αποδείχθηκε η Μπεσίκτας. Και τώρα με τη Σεβίλη, δηλαδή, απέφυγε πάλι η Μπάγερν ένα μεγαθύριο. Ναι. Και, δηλαδή, ωραία, λογικά θα περάσει στα ημιτελικά. Εκεί όμως θα δυσκολέψουν τα πράγματα για την Μπάγερν. Ναι, εκεί θα έχουμε 4 πολύ δυνατές ομάδες. Ναι. Εκεί θα πέσει με μεγάλη ομάδα, 100%. Πάμε λογικά για μεγάλη τετράδα στο Champions League. Και εκεί θα είναι το πραγματικό crash test για την Μπάγερν. Βέβαια, η Σεβίλη, να πούμε ότι... καταρχάς είναι για πρώτη φορά στα προημιτελικά μετά το 1958, δηλαδή μετά από 60 ολόκληρα χρόνια. Τότε βέβαια ήταν κύπελλο πρωταθλητριών η διοργάνωση και είχε παίξει με την Real, αν δεν κάνω λάθος, τότε. Τη Real που πήγαινε για το τέταρτο σερί τροπαιό της. Να πούμε ότι έκανε τη μεγάλη έκπληξη στους 16 και απέκλεισε τη United, έτσι. Ναι, και πλάκα μεγάλη ότι πέρυσι αποκλείστηκε από τη Leicester. Από μια αγγλική ομάδα και τώρα παίξει στο United. Δηλαδή, αν το δεις, δηλαδή, συσσαγωγικά έχασε μια πιο εύκολη ομάδα και πέρασε μια πιο δύσκολη. Ναι, ναι. Εντάξει, πάντως νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια για την Σεβίλη, η οποία σαφώς. Στην Ισπανία δεν πατάει καθόλου καλά, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Ναι, αλλά είδε όσου κορυδεύαν το Μοντέλα που ήταν στην Μίλα, θυμάσαι, τα λέγαμε τα σκαμπανεβάσματα που ήθελε χρόνο. Ναι. Μετά δεν τον πήραμε καλό μάτι γιατί είχε κάνει δύο ήττες νομίζω συνεχόμενες. Τα δεν μπορεί το παιχνίδι με τη Σεβίλη, αλλά είναι έργο Μοντέλα, καθαρά αυτή η πρόκριση. Και έργο Μουρίνιο αποκλεισμός. Ναι, ναι. Διάβασα, τώρα που τώρα στην ευκαιρία, διάβασα ότι θα γίνει ξεκαθάρισμα στην United και είναι πάρα πολλοί παίκτες αυτοί που θέλουν να διώξουν ο Μουρίνιο. Ναι. Ο Σο, ο Νταρμιάν, ο Φελανίμ δεν ανανεώνει, ο Ερέρα, ο Σμόλινγκ, ο Τζόουνς, ο... Ποιους άλλους διάβασα. Επόμενο είναι, εντάξει. Ο Μάτα, πάρα πολύ παίχτες. Εγώ διαβάζω και για Πογκμπά που δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Μουρίνιο. Ναι. Βέβαια, και δεν είναι ο μόνος και ο Σο πλέον. Θα είναι δύσκολο γιατί η United ξόδεψε 110 εκατομμύρια το καλοκαίρι 2016 για να τον πάρει. Αλλά δεν έχει κάνει. Σπάνια κάνει καλές εμφανίσεις με την United. Δεν είναι ο μέσος δηλαδή που ήταν στην Juventus. Σε καμία περίπτωση, ναι. Ναι. Ίσως αγωνίστηκε στη λάθος θέση. Αγωνίζεται σίγουρα πιο πίσω από ότι. Ίσως δούμε μεταγραφωμένο αν φύγει ο Μουρίνιο. Για φύγει εκείνος και πάει σε άλλο ομάδα, δεν το ξέρεις. Μπορεί να μην ταιριάζει. Θα δούμε. Δύσκολο το βλέπω αν φύγει ο Μουρίνιο πάντως, τουλάχιστον για φέτος. Ναι. Θα δούμε πάντως. Και βέβαια πρέπει να δει η United θα γίνει και με τον Τεχέα, έτσι. Γιατί κάθε μέρα που περνάει συνέχεια υπάρχει ένα δημοσίευμα για την Real Madrid. Λοιπόν, και έχουμε και τον Μπαρτσελόνα Ρώμα, Διονύση. Εδώ φαβορεί είναι η Μπαρτσελόνα. Έχει το πρώτο παιχνίδι στο Camp Nou 4 Απριλίου, Μεγάλη Τετάρτη, και το δεύτερο παιχνίδι στο Ολύμπικο. Η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι για 10 συνεχόμενη φορά στα προημιτελικά, να πούμε. Τι άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Ότι είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα ότι έφτασε η Ρώμα μέχρι τους 8, να πούμε αυτό. Και νομίζω πόσα χρόνια έχει γίνει αυτό, πάρα πολλά χρόνια μην έχει φτάσει. Τελευταία φορά ήταν το 2008. Το 8 πήγε. 10 χρόνια πριν, είχε παίξει με τη United τότε, είχε αποκλειστεί.
Πολλά χρόνια. Μετά από 10 χρόνια η Ρώμα πηγαίνει και πάλι σε έναν προημιτελικό. Απέκλεισε τη Σαχτάρα, να πούμε. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι στην Ρεβάνς του Ολύμπικο. Πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Η Μπαρτσελόνα απέκλεισε την Τσέλσι, νίξε και 3-0 στο Καμπ Νου. Και όταν πέρασε αλλαγή ο Μωράτα, αποδοκιμάστηκε έντονα. Ναι, πήγε και παίξει στη Ρεάλ. Λοιπόν, εδώ τι βλέπεις? Εντάξει, βλέπω μια, όπως και με την Μπάι, μια εύκολη επικράτηση στην Μπαρτσελόνα. Είναι και μόνο παιχνίδι στον Καμπ Νου, νομίζω ότι θα το καθαρίσει πρώτο μάτς. Πάντως, εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλο φαβορή η Μπαρτσελόνα, αλλά και η Ρώμα δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι καθόλου κακή ομάδα, όχι. Δεν είναι κακή ομάδα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Ντι Φραντσέσκο. Βέβαια, έχει και αυτή τα πάνω της και τα κάτω της. Ναι, σίγουρα. Αλλά τη βλέπουμε και την τελευταία περίοδο στην Ιταλία να έχει πάρει αποτελέσματα. Είχε νικήσει και την Νάπολη πρόσφατα, ναι. Θυμάσαι, 4-2. Τώρα ανοίξε και πάλι. Έχει πάρει προβάδισμα για να είναι στην τετράδα καλό, για να βγει του χρόνου στο Champions League. Έχει και τρεβάνει στο Ολύμπικο. Μπορεί να δυσκολέψει την Μπαρτσελόνα. Θα εξελιχθεί και το πρώτο μάτς, έτσι, το πρώτο αποτέλεσμα πόσο θα έρθει στο Camp Nou. Ναι, σωστό. Άμα καταφέρει και φάει λίγα γκολ κατά στο 0 ή βάλει κάποιο γκολ. Mm-hmm, ναι. Ο Μέση, να πούμε ότι βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα, έφτασε και τα 100 γκολ στο παιχνίδι με την Τζέλσι, στο Champions League. Ο Ρονάλντο έχει περισσότερα ή λιγότερα? Ο Ρονάλντο, ναι, έχει περισσότερα. Έχει περισσότερα, έτσι. 110... Γιατί τον πέρασε και στο πρωτάθλημα, ο Ρονάλντο έχει περάσει πλέον. Το Σουάρες πέρασε. Όχι, εννοώ και στην Ισπανία τον Μέση. Όχι φέτος, όχι συνολικά, ναι. Τι κάνει. Στην αρχή θυμόμαστε όλοι που είχε πολύ λίγα γκολ, που είχε δεχτεί κριτική, μετά και πέρα. Ναι, έχει κάνει ντεμαράζο. Ντεμαράζο. Ναι. Πέτυχε καρέ χθες, έχει φτάσει στα 22 τέρματα. Και είχε για πολύ μεγάλο διάστημα 4 γκολ μόνο. Ναι, 4 γκολ. Στο ναι. Δεύτερο μισό της σεζόν έχει ανέβει. Λοιπόν, επειδή περνάει και η ώρα, πάμε λίγο να δούμε και την κλήρωση του Europa, να σχολιάσουμε και αυτή την κλήρωση. Καταρχάς, νομίζω ότι ο αποκλεισμός ομάδων όπως η Lyon και η Dortmund. Κάπως. Αποδυναμώνει την διοργάνωση. Ναι, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Εγώ περίμενα ότι θα περάσουν και οι δύο. Και εγώ το περίμενα. Ναι. Για τον Dortmund δεν ήμουν τόσο σίγουρος, γιατί η Lyon ήμουν σίγουρος όμως. Ναι, καλά. Είχε δείξει πολύ καλή ομάδα. Η Lyon αυτοκτόνησε, έτσι. Αυτοκτόνησε, βέβαια. Νίκησε 1-0 στη Ρωσία. Ακριβώς. Και έχασε, έφαγε 3 γκολ στην Ελλάδα. 2-3 στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Ναι, η Lyon που εγώ πίστευα ότι θα δώσει τα πάντα. Εντάξει, και έδωσε ό,τι μπορούσε, αλλά αυτοκτόνησε πραγματικά γιατί εγώ πίστευα μέχρι το τέλος θα φτάσει που είναι και ο τελικός στην Ελλάδα. Ναι, είναι σε ένα τελικό ακριβώς. Ναι, και θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Και πέρυσι είχε μείνει με την πίκρα που έφτιαξε μια ανάσα και δεν πέρασε στον τελικό. Ναι, σωστά. Που αποκλείστηκε από τον Άγιαξ. Τον Άγιαξ. Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη πραγματικά στους 16 αποκλεισμούς της Λιόν και της Ντόρμουντ φυσικά που αποκλείστηκε από την Σάλτσμπουργκ. Ναι. Λοιπόν, Λάτσιο Σάλτσμπουργκ, Ατλέτικο Σπόρτινγκ, Άρσεναλ Τσεσεκά Μόσχας και Λιψία Μαρσέιγ. Καταρχάς, αν περάσουν τα φαβορί, να πούμε ότι πάμε για δυνατή τετράδα και στο Europa. Τώρα το παιχνίδι που ξεχωρίζει μπορούμε να πούμε ότι είναι το Ατλέτικο Sporting. Ναι. Αν και Ατλέτικο έχει ένα προβάδισμα. Σαφώς προβάδισμα, ναι. Βέβαια είναι και ρεβάνς στην Πορτογαλία. Η Sporting είναι καλή ομάδα, την είδαμε και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό φέτος. Τα δύο παιχνίδια. Γενικότερα πολλοί πιστεύουν ότι η Ατλέτικο είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. Και εγώ το πιστεύω. Και πολλοί πιστεύουν μάλιστα ότι αν δεν πέσουν στον ημιτελικό, ότι ο τελικός θα είναι Ατλέτικο. Με την Arsenal, ναι. Ναι. Η λογική αυτό λέει, ναι. Γιατί και η Arsenal έχει πολλούς λόγους να θέλει το Europa. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να βγει Champions League. Champions League, ναι. Και, και τη λείπει και αυτό το τρόπαιο. Γενικότερα τη λείπουν ευρωπαϊκά τρόπαια από την τροπιοθήκη. Ναι, γενικός τρόπαιο, όχι μόνο ευρωπαϊκά. Ναι, κάτι κύπελα περίπου και πού. Αλλά το μόνο ευρωπαϊκό τρόπαιο είναι το κύπελο κυπελούχων που είχε το 94. Το μοναδικό έτσι, ευρωπαϊκό έτσι. Δεν έχει ούτε. Εντάξει, η Άρσεναλ είναι μεγάλη φαβορή κόντρα στην Τσεσεκά, η οποία βέβαια προέρχεται και από τη μεγάλη έκπληξη που έκανε, που απέκλεισε την Λιόν. Λάτσιο Σάλτσμπουργκ, η Λάτσιο είναι το φαβορή. Ναι, αλλά σίγουρα. Είδαμε και η Σάλτσμπουργκ τι μπορεί να κάνει. Είναι σοβαρή ομάδα η Λάτσιο, όμως εντάξει, δεν θα το. Ναι. Και η Λιψία Μαρσέιγ, αυτό το παιχνίδι. Το πιο ανοιχτό παιχνίδι νομίζω είναι. Θα είναι αμφίροπο πιστεύω. Η Μαρσέιγ πολύ καλή σαν ομάδα φέτος. Και αυτή βέβαια λίγο με τα σκαμπανεβάσματά της. Έχασε τώρα την περασμένη. Χθες μάλλον, από τη Λιόν. Ναι, αυτό να πω. Είδα και τις φάσεις 2-3. Γίνονται ωραία παιχνίδια στη Γαλλία. Πολύ ωραίο, γεμάτο γήπεδο το Βελοντρόμ. Το Βελοντρόμ. Ποσοδιακό παιχνίδι στο τέλος με επεισόδια. Επειδή ένας παίχτης έδειξε το σήμα του νομίζω στους οπαδούς του Μαρσέιγ. Και έβαλε και γκολ Μίτροβλου. Έτσι έκανε το 2-2 στο 84. Με κεφαλιά τα είδε τα γκολ, δηλαδή. Τις φάσεις δηλαδή. Και μετά στις καθυστερήσεις ο Ντεπάι έκανε το 2-3. Ο Ντεπάι, ναι. Ακριβώς. Πολλά τυχερά γκολ μπήκαν στο μάτς. Με κόντρες και τα λοιπά που ευνοήθηκαν οι επιθετικοί. Κοίταξε, γενικότερα η Λιόν είναι καλή ομάδα μισοεπιθετικά και η Μαρσέιγ το ίδιο. Μετά από χρόνια έχουν πολύ καλές ομάδες. Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια ήταν πεσμένες πάρα πολύ. Ναι. Είδες όμως ήταν ανεβασμένη η Μονακό και η Παρί ήταν σταθερά εντάξει, στην Champions League. Τώρα η Μονακό έπεσε και ανέβηκαν αυτές. Mm-hmm.
Εντάξει, η μάχη για το Champions League θα γίνει για την τρίτη θέση. Γιατί ναι, η τετράδα στη Γαλλία δεν βγάζει Champions League, βγάζει τριάδα όπως τα άλλα τέσσερα. Θα γίνει μεταξύ Μαρσία και Λιόν. Και αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά το χθεσινοβραδινό, μιας και μιλήσαμε γι' αυτό, ήταν τελικός για την Λιόν για να μπορέσει να ελπίζει σε έξοδο στο Champions League. Δηλαδή, αν το έχανε τελικά. Αν το έχανε ή αν ερχόταν ισοπαλία, θα έπρεπε σιγά σιγά να το ξεχνάει το Champions League. Δεν μπορεί να βγει και μέσω Europa, κλείστηκε και στο Europa. Επομένως, νομίζω Μαρσέ και Λιόν μέχρι το τέλος θα παλέψουν για το ναι. Champions League. Λοιπόν, είπαμε και για την κλήρωση. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε στις εθνικές ομάδες. Ναι, ναι. Mm. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι διακόπτεται η δράση στα πρωταθλήματα. Δεν έχουμε το Σαββατοκύριακο παιχνίδια. Γιατί έχουμε υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων τώρα στα τέλη Μαρτίου μέχρι το τέλος του μήνα. Φιλικά βέβαια, δεν έχουμε φιλικά είναι, παιχνίδια. Ναι. Όλες οι ομάδες προετοιμάζονται, οι ομάδες που έχουν περάσει το Μουντιάλ προετοιμάζονται εν ώψη αυτών των παιχνιδιών. Για τις υπόλοιπες είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, χρήσιμα συμπεράσματα, όπως για την δική μας εθνική, που δυστυχώς δεν θα είμαστε στο Μουντιάλ στη Ρωσία το καλοκαίρι. Αλλά έχουμε, Διονύση, δύο φιλικά με Ελβετία και με Αίγυπτο. Ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ναι, και τα δύο. 23 Μαρτίου με την Ελβετία είναι την ερχόμενη Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή. Την Παρασκευή. Και την άλλη Τρίτη έχουμε το μάτς με την Αίγυπτο. Το μάτς με την Ελβετία θα γίνει στο ΆΚΑ. Ήταν να γίνει σε Ντούμπα, θυμάσαι που το λέγαμε, αλλά ναι, με τα όσα έγιναν. Τελικά δεν θα γίνει ούτε εκεί, ναι. Μεταφέρθηκε η έδρα τελικά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και το παιχνίδι με την Αίγυπτο θα γίνει εκτός έδρας. Στην Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος. Στην Ελβετία, ναι. Νόμιζα ότι στην Αίγυπτο θα γίνει. Όχι. Α, είναι σε Σουδέτερο εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να μπούμε σιγά σιγά σε κλίμα εθνικών ομάδων. Καταρχάς, έχω εδώ μπροστά μου την αποστολή της εθνικής ομάδας. Τη διαβάζω. Καρνέζης Γιαννιώτης Μπάρκας στο τέρμα. Οι επιλογές του Σκίμπε. Τωροσίδης Παπασταθόπουλος Μανολάς. Κυριάκος Παπαδόπουλος Τζαβέλα. Σταφυλίδης Ρέτσος Μπακάκης και Λυκογιάννης στην άμυνα. Τζιόλης, Φορτούνης, Σάμαρης, Χριστοδουλόπουλος, Ταχτσίδης, Ζέκα, Πέλκας και Κουρμπέλης στη μεσαία γραμμή. Και στην επίθεση Μήτρογλου, Καρέλης, Μπακασέτας, Γιαννιώτας, Δόνης, Λιμιός και Κουλούρης. Τι έχεις να παρατηρήσεις για την αποστολή? Εντάξει, έχω κάποιες ενστάσεις βέβαια. Για πες μας. Θα προτιμούσα, βέβαια είναι τραυματίας ο Λάμπρου, το Λάμπρου στη θέση του Λιμιού. Το Λάμπρου λες, ε? Θεωρώ ότι είναι καλύτερος παίκτης. Νομίζω είναι η ηλικία. Ναι, τον θεωρώ ότι έχει το... πιο πολλά έχει δείξει. Τον έχουμε δει και με τον Πανιόνιο, ναι, καλή χρονιά. Είναι ο καλύτερος παίκτης Πανιόνιου, για μένα τουλάχιστον. Ο καλύτερος παίκτης είναι. Εντάξει, νομίζω ότι επιτέλους πήρε που το φωνάζαμε με το Μπακάκι. Ένα καθαρό ναι, έτσι δεξί μπακ. Και ότι... όχι ρεσβάλ το Μαζεμπανιάτη που. Εντάξει, που είναι και μεγαλύτερο σε ηλικία. Ένα παιδί νέο που κάνει, το αξίζει, έχει κάνει καλή χρονιά. Το Γιαννιώτη που συμφωνώ. Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα ότι δεν πήρε τον Πασχαλάκη, ο οποίος είχε κρατήσει ένα από αυτήν την αιστεία του πολλά μάτς. Ναι, δεν ξέρω, εντάξει, πώς να πάρει. Ναι. Εντάξει, πάντως... λέω, επειδή είναι φιλικό, θα μπορούσε να τον πάρει αντί του Καρνέζη. Εντάξει, δεν. Λόγω φιλικού, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο Καρνέζη είναι ότι παίζει Premier League, αξίζει. Και μετά νομίζω ότι Τζιόλης και Ταχτσίδης δεν αξίζουν να παίζουν. Τόσο. Εντάξει. Έχει παλιώσει ο Τζιόλης, ο Ταχτσίδης θεωρώ ότι δεν είναι για εθνική επίπεδο εθνική Ελλάδος, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Κοίταξε. Και μετά οι υπόλοιποι, εντάξει, που τη βλέπω. Καταρχάς να πούμε ότι για πρώτη φορά, να αρχίσουμε από αυτό, για πρώτη φορά καλούνται Λιμιός και Κουλούρης. Ναι. Αν παίξουν, θα κάνουν και την πρώτη συμμετοχή με το Εθνόσημο. Για τον Γιαννιώτη, συμφωνώ, κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα, ναι, τους ναι, καλύτερους Έλληνες θεματοφύλακες και έπρεπε να κληθεί στην εθνική. Για τον Μπακάκη επίσης συμφωνώ. Πιστεύω ότι κάνει φοβερή χρονιά και είναι από τα καλύτερα δεξιά μπακ του πρωταθλήματος. Μη σου πω και το καλύτερο. Και εντάξει, δεν είναι και μικρός πλέον, έχει φτάσει 27 χρονών. Έτσι, 27 είναι. Α, 27. Έπρεπε κάποια στιγμή να κληθεί να πάρει την ευκαιρία. Προφανώς, ναι. Και... μα είχαμε πρόβλημα είχαμε στο δεξιά μπακ και δεν τον καλούσε. Το ναι. Είναι μια θέση που πονάει η εθνική γιατί πίσω από τον Τωροσίδη που έχει φτάσει 33 πλέον και για πόσο θα έχει ακόμα. Μόνο 33 ήμουν παραπάνω, ναι. 33. Έπρεπε να έχουμε κάλυψη από ναι, δηλαδή έπαιζε ο Ρέτσος που είναι και στόπερ δηλαδή περισσότερο, ή ο Μανιάς που είναι αμυντικό χαφ. Ναι. Δεν είχαμε παιχνίδι. Και καθένα, να πούμε ότι αυτά τα παιχνίδια θα βοηθήσουν το Σκίμπε να βγάλει συμπεράσματα γιατί έρχονται και τα παιχνίδια του Nations League ναι, και των προκριματικών του Euro. Αλλάζουν τα δεδομένα από το Σεπτέμβρη, έχουμε και δεύτερη διοργάνωση. Μέσω και αυτή μπορούν να βγαίνουν οι ομάδες στο επόμενο Euro. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα αναλυτικά. Επομένως, πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα στο μυαλό του Σκίμπε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε για την αποστολή της εθνικής? Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν τα φιλικά από το ΕΠΣΙΛΟΝ. Από το ΕΠΣΙΛΟΝ. Από την ΕΡΤ ή την ΟΝΟΤΕ.
Ναι. Και αυτό έτσι είναι ενδιαφέρον. Δεν είχαμε δει παιχνίδια στο Ψιλόν. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στους αντιπάλους μας. Ναι. Πάμε στην Ελβετία που την αντιμετωπίζουμε πρώτα, που είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Οι Ελβετοί με όλα τους τα όπλα θα μας αντιμετωπίσουν, Διονύση. Βλέπω εδώ την αποστολή, ο Ζόμερ, ο Μπούρκι και ο Χίτς στο τέρμα, η αποστολή των τερματοφυλάκων. Λιχτάινερ, Τζουρού, ο Ρικάρντο Ροντρίγκες της Μίλαν, ο Σέρ, ο Λάνκ, ο Μουμπάτζε, ο Ακάντζη και ο Λιβέντι στην άμυνα. Μπεχράμι, Φερνάντες, Τζεμαΐλι, Τζάκα, Φρέι, Τσούμπερ και Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή και επιθετική Σεφέροβιτς, Ντρμιτς, Εμπολό, Γκαβράνοβιτς και Ομπερλέν. Καλή ομάδα η Ελβετία. Πολύ καλή ομάδα η Ελβετία. Είναι και στο Μουντιάλ να πούμε. Στον ίδιο όμιλο με Βραζιλία και με Σερβία. Έχει δύσκολη αποστολή η ελβετική ομάδα. Έχει προπονητή να πούμε τον Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, τον πρώην προπονητή της Λάτσιο. Έτσι. Ακριβώς. Και θα είναι ένα πολύ καλό τεστ για την εθνική μας ομάδα. Σίγουρα. Ξεχωρίζουν ο Τζάκα της Arsenal, ξεχωρίζει ο Λιχτάινερ που είναι και αρχηγός της Juventus, ο Ρικάρντο Ροντρίγκες που είναι στην Μίλαν, ο Σεφέροβιτς, ο επιθετικός Μπενφίκα. Θα είναι πολύ, πολύ γνωστοί. Εμπολό είναι γνωστός ο Σέντερ Φορ. Ο Λάγκνιμπορ καλός παίχτης με τη Βασιλεία, ναι, ήταν τους καλύτερους φέτος. Πολύ εργαλείο. Λάγκ, ναι, βέβαια. Λοιπόν, πολύ δυνατό τεστ για την εθνική μας. Πολύ σημαντικό παιχνίδι θα είναι. Και πάμε και στην Αίγυπτο που την αντιμετωπίζουμε την άλλη Τρίτη, 27 Μαρτίου. Όπου ο δικός μας ο Άμρου Άρντα θα είναι στην αποστολή. Ή αλλιώς. Και του άξιζε, βέβαια. Σαφώς. Με τη χρονιά που κάνει φέτος στον Ατρόμητο. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για το ποιος ξεχωρίζει αυτήν την ομάδα. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, φυσικά. Που ο πιο επικίνδυνος παίχτης. Ναι. Τρελαίνει κόσμο στην Αγγλία. 28 γκολ και 36 νομίζω συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις φέτος με τη Λίβερπουλ. Πάει να σπάσει κάθε ρεκόρ. Πάει να πάρει το χρυσό παπούτσι φέτος. Γενικότερα στην Ευρώπη. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Για να δούμε αν θα επιλέξει ο Κούπερ Σαλάχ δεξιά, Βάρντα αριστερά. Θα έχει ενδιαφέρον. Προποντήσει καλά το είδε. Ενώ ο Κούπερ που ήταν στον Άρη κάποτε. Ναι, ναι, ο Κούπερ. Μάλιστα. Μεγάλη εμπειρία από τους πάγκους. Δεν τα πηγαίνει καλά καθόλου με τους τελικούς όμως. Με τον Κούπερ ήταν η χρονιά που έκανε στην Ευρώπη ο Άρης την καλή χρονιά. Τότε που είχε. Ναι, με το διπλό στην Ατλέτικο. Διπλό στην Ατλέτικο, είχε με όμιλο City και τα λοιπά. Και μια ισπανική. Η Θέλτα ποια ήταν. Όχι. Η Ατλέτικο, η City και. Η Ατλέτικο ήταν η ισπανική. Ναι, η Ατλέτικο, μπράβο. Την, ναι, την τρίτη, τρίτη. Ναι, ναι, και εγώ. Αλλά πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα τότε ο Άρης, έτσι. Πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, εκτός από τον Σαλάχ και τον Νουάρντα, ξεχωρίζει ο Ελνένη που είναι στην Arsenal. Ο Ελνένη, ναι. Ο Μοχαμαντή που είναι στην Aston Villa, χρόνια στην Αγγλία. Ο Χεγκάζη που είναι στην West Bromwich. Α, το Stopper, ο Stopper. Λοιπόν, πρέπει να έχει έρθει και η καλεσμένη μας. Να βάλουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε με τον Διονύση Παρέα. Σε πολύ λίγο θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Υποδεχθήκαμε προηγουμένως και την κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη, την οποία θα έχουμε τώρα στο δεύτερο μέρος για να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα γύρω από το βόλεϊ και γύρω από την ομάδα της για την φετινή χρονιά. Λοιπόν, Διονύση, για να κλείσουμε, λέγαμε για το μπάσκετ, έτσι, ναι, ναι, ναι. Στην εισαγωγή. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια και δύο διπλά, έτσι. Πολύ σημαντική εβδομάδα, βέβαια. Διπλή αγωνιστική. Mm-hmm. Πολύ κρίσιμα τα παιχνίδια και θα καθορίσουν προκρίσεις, έτσι, ενδεχομένως. Ναι, και από αυτά που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, πρώτο παιχνίδι παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο, έτσι. Με τον παίζει αύριο με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΆΚΑ, 9 και 4. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Παναθηναϊκός που πήρε και νίκη κόντρα στη Μάλαγα. Ναι, έκανε μετά από, ναι, από τα λίγα, τις λίγες εκτός έδρας νίκες που είχε κάνει με τη Μάλαγα. Επανήλθε μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες που είχε κάνει στις νίκες. Έπαιξε πολύ καλά με τη Μάλαγα. Σοβαρά. Το χρειαζόταν και ψυχολογικά και παθολογικά. Σαφώς. Σαφώς, ναι, ναι. Σαφώς. Και τώρα τα υπόλοιπα παιχνίδια μένουν είναι στα μέτρα του. Το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι αυτό που λέγαμε μια εβδομάδα. Την Πέμπτη παίζει στο Ισραήλ με τη Μακάμπη. Ναι, πολύ δύσκολο παιχνίδι και σε δύσκολη έδρα, έτσι. Παναθηναϊκός, ναι, στο πολύ δύσκολη έδρα, ναι. Παναθηναϊκός κυνηγάει τη Ρεάλ ουσιαστικά και για να προκριθεί, για να μάλλον πολύ δύσκολο να πάρει πλεονέκτημα, για να προκριθεί ως τέταρτος θα πρέπει να κάνει δύο ήττες η Ρεάλ. Πράγμα πολύ δύσκολο. Γιατί έχει εύκολο πρόγραμμα εκεί η Ρεάλ. Ναι. Η Ρεάλ η οποία παίζει τώρα ισπανικό παιχνίδι, ισπανικό εφήλιο με την Βαλένθια, έτσι. Με τη Βαλένθια νομίζω παίζει εκτός. Ναι, εκτός. Εντάξει, βέβαια αυτά μάτσα είναι παγίδες συνήθως γιατί γνωρίζετε το ισπανικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να κάνει δύο ήττες η Ρεάλ, που είναι πολύ δύσκολο. Παναθηναϊκός, ακόμη και 4-4 να κάνει δηλαδή και να νικήσει και στο Ισραήλ, γιατί θεωρητικά τα άλλα είναι πιο εύκολα. Με Ερυθρό Αστέρα, με Μπάμπερκ και με Αρμάνι έξω. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι στα μέτρα του σίγουρα οι ομάδες αυτές. Και ο Ολυμπιακός παίζει στην Ρωσία με την Τζεσεκά. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι μετά την ήττα του από την Μπαρτσελόνα που ήρθε και με πάρα πολύ μεγάλο. Με 27 πόντους, ναι. Στα 390. Ναι. Δεν έχει πλέον άλλες ελπίδες για την πρώτη θέση, για πιο πάνω. Πολύ δύσκολο, την ναι. Την δεύτερη πρέπει να διασφαλίσει. Ναι, ναι. Και αυτό έχει γίνει δύσκολο πλέον γιατί τώρα με την Τζεσεκά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και αν ιτηθεί, θα δυσκολέψει και η δεύτερη είναι θέση. Είναι και η Φενέρ γι' αυτό. Είναι ναι. Ισόβαθμος του Φενέρ. Γιατί ιτήθηκε και η Φενέρ και ο Ολυμπιακός. Βέβαια, κυρίως τον Ολυμπιακό τον ενδιαφέρει το πλεονέκτημα έδρας που δύσκολα το χάνει πλέον, έτσι. Δύσκολα το χάνει, εντάξει. Δεν νομίζω, θα είναι στην πρώτη τετράδα. Θα είναι, θα είναι στην τετράδα, ναι, ναι. Και παίζει και με την ΕΦΕΣ την Παρασκευή στο ΣΕΦ. Αυτά είναι τα διπλά παιχνίδια. Εντάξει, εύκολο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, τελευταία είναι η σφαχνολογία. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο μέρος. Σιγά σιγά, σε αποχαιρετούμε. Με αποχαιρετάτε εμένα, ναι. Εγώ δεν είμαι τόσο του βόλεϊ, είμαι του μπάσκετ ποδοσφαίρου. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά με την κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη. Αποχαιρετούμε τον Διονύση. Καλή συνέχεια. Έτσι, λοιπόν, καλό βράδυ, Διονύση. Σε δύο λεπτάκια είμαστε εδώ μαζί για τη συνέντευξη με την προπονήτρια της Θέτιδας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος πλέον της εκπομπής μας. Πρώτο σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε όπως κάθε Δευτέρα βράδυ. Και όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, τώρα εδώ στο δεύτερο μέρος μαζί μας έχουμε την προπονήτρια της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Φέτιδας, την κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη, που την καλησπερίζουμε αμέσως. Κυρία Λυκογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που έτσι ξεκλέψατε από τον χρόνο σας και ήρθατε εδώ, αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ξέρουμε ότι ήρθατε κατευθείαν από την προπόνηση της ομάδας. Επομένως, ευχαριστούμε πολύ και είναι χαρά μας που είστε εδώ στο στούντιο του NSTV. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Καταρχάς, λέγαμε τώρα και πριν ξεκινήσουμε ότι σας είδαμε πρώτη φορά στο Αρτάκης. Σας έχουμε συναντήσει δύο φορές εμείς σαν διαδικτυακό κανάλι. Η πρώτη ήταν στο Final Four πέρσι της ΣΠΕΔΑ, όπου είχατε έρθει με τις Νεάνιδες της Ηλιούπολης. Και η δεύτερη ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη στο Πανιώνιος Θέτιδα. Λοιπόν, θα πούμε αρκετά πράγματα και για την Ηλιούπολη, που είναι ξεχωριστό κεφάλαιο για σας. Και για την Θέτιδα βέβαια. Η Θέτιδα, όπως ο περισσότερος κόσμος ξέρει, πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία φέτος στην Pre-League. Έχετε ήδη έτσι εξασφαλίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, στην Α1. Να τα πάμε λίγο όμως με τη σειρά, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο η δική σας ενασχόληση με το βόλεϊ, πώς ξεκίνησε. Γιατί έχετε μια μακρά πορεία πλέον στο χώρο του βόλεϊ και ως παίκτρια, τώρα τα τελευταία χρόνια ως προπονήτρια. Μεγάλη εμπειρία. Να ξεκινήσω δηλαδή από τα πρώτα βήματα, έτσι. Ναι. Ναι, εντάξει, εγώ σαν αθλήτρια είμαι γέννημα θρέμα της Ηλιούπολης. Ξεκίνησα εκεί. Με μια πορεία που έφτασε η ομάδα και στην Α1 και αγωνίστηκε τότε. Βέβαια, έχω ένα κενό μια δεκαετία που ήμουν στο εξωτερικό. Οπότε, όταν επέστρεψα, ασχολήθηκα με την προπονητική. Βέβαια, από τα 18 μου, παράλληλα σαν αθλήτρια, έκανα και προπονητική. Δεν σταμάτησα καθόλου. Απλά με την επιστροφή στην Ελλάδα, έκανα μόνο το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, δεν σταμάτησα το ενεργό αθλητρίας. Να είμαι ενεργή αθλητρία. Επομένως, η Ηλιούπολη ουσιαστικά είναι η ομάδα από όπου ξεκινήσατε. Ναι, σας έδωσε την της, δυνατότητα ναι. πρώτη να ναι. ασχοληθείτε με το βόλεϊ. Πάντως, και σαν παίκτρια, όπως είπατε και εσείς, έχετε ζήσει αρκετές εμπειρίες και την εμπειρία του εξωτερικού. Πώς ήταν εκείνη η εμπειρία, στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, ήμουν μια χρονιά στη Γαλλία που σπούδαζα και παράλληλα έπαιζα. Και μετά, τα επόμενα χρόνια, λόγω και γάμου, ήμουνα στην Ιταλία, όπου και εκεί ασχολήθηκα και προπονητικά και ως αθλήτρια. Εννοείται ότι όσοι έχουν βγει στο εξωτερικό βλέπουν τη διαφορά που έχει και το επίπεδο και η οργάνωση του αθλητισμού γενικότερα και του βόλεϊ. Στην Ιταλία βέβαια το θέμα του βόλεϊ είναι πολύ ψηλά από πολλές απόψεις, κυρίως το οργανωτικό και πολλές αθλήτριες και ποιότητα είναι θέαμα. Είναι τεράστιες διαφορές, έτσι, σίγουρα, καμία σχέση. Στην Ιταλία σε μία ομάδα ήταν ή πέρασαν από όλες? Όχι, σε μία ομάδα ήμουνα, εκεί που έμενα κιόλας, στο Αρετσάνο, στην Πολυσπορτίβα. Ήταν μια ομάδα που ανέβηκε στη Β2, στο επαγγελματικό. Πολύ ωραία εμπειρία. Και νομίζω ήταν και αρκετά ανταγωνιστική ομάδα, έτσι. Γενικά είναι πολύ ανταγωνιστικό το ιταλικό πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες. Και γενικά Α1, Α2 και Β κατηγορίες που είναι και επαγγελματικά είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Δεν συγκρίνεται δηλαδή ούτε με δική μας Α1 αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει. Και πόσο μάλλον παλιότερα, σε εκείνα τα χρόνια που υπήρχε ακόμη μεγαλύτερος ανταγωνισμός, δεν ήταν καμία χώρα σε κρίση, πολλές ξένες, πολύ καλό επίπεδο. Και όταν γυρίσατε, συνεχίσατε να παίζετε εδώ ή ασχοληθήκατε κατευθείαν με την προπονητική? Όχι, ασχολήθηκα κατευθείαν, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, σαν παίχτρια, οι πιο έντονες αναμνήσεις σας ποιες είναι? Σίγουρα τους ανόδους που είχαμε με την ομάδα της Ηλιούπολης και στην Α2 και στην Α1. Πανελλήνια πρωταθλήματα, σε αναπτυξιακά. Είμαστε μια ομάδα που συνέχεια ήταν οι ίδιες αθλήτριες που είχαν βγάλει καλές φουρνιές, που ανεβήκανε σχεδόν ένας κορμός και στη μεγάλη κατηγορία. Ήταν πολύ ωραία χρόνια, πολύ ευχάριστα.
Εγώ έφυγα στα 23 μου βέβαια για το εξωτερικό. Υπέροχα όλα. Οπότε ζήσατε την πολύ σημαντική εμπειρία του να παίζετε στο εξωτερικό, όπως είπατε και στην Ιταλία πολλά χρόνια. Και με το που γυρνάτε, ανοίγει για εσάς το κεφάλαιο της προπονητικής ουσιαστικά. Προπονητική δεν σταμάτησα, ούτε στο εξωτερικό. Έκανα παράλληλα, σαν πτυχιακά. Απλά στην Ελλάδα όταν επέστρεψα ασχολήθηκα με γυναικείο κομμάτι. Τη δεύτερη χρονιά που ήμουν. Την πρώτη χρονιά είχα τα αναπτυξιακά. Μετά έκανα συνδυασμό αναπτυξιακών και γυναικές ομάδες, γιατί εκείνη τη χρονιά η ομάδα της Ηλιούπολης δεν είχε κατέβει σε πρωτάθλημα, οπότε είχε πέσει σε τοπικό. Και μου προτάθηκε να αναλάβω τις γυναίκες, όπου και ανεβήκαμε στην Α2 και στην πορεία και στην Α1. Οπότε ήμουνα σαν παιδί της Ηλιούπολης, ανέλαβα το γυναικείο κομμάτι. Πάντα εκεί, ναι. Αλλά με την προπονητική πώς αποφασίζατε να ασχοληθείτε? Μου άρεσε πάντα, δηλαδή με το πρώτο έτος που μπήκα στη Γυμναστική Ακαδημία, παράλληλα ασχολιόμουν με τα μικρά. Μου άρεσε πολύ η επαφή με τα παιδιά. Στην πορεία είδα και το αγωνιστικό κομμάτι, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Οπότε μπήκε το μικρόβιο να θέλω να ασχοληθώ ενεργά. Και δεν σταμάτησα και καθόλου, δηλαδή, το 18 μου. Λοιπόν, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, η Λιούπολη είναι τεράστιο κεφάλαιο για εσάς. Ξεκινήσατε από εκεί να παίζετε, αναλάβατε και σαν προπονητής την ομάδα, αναπτυξιακά τμήματα. Τη γυναική ομάδα την αναλάβατε, όταν αναλάβατε ήταν στα τοπικά, έτσι, στο τοπικό πρωτάθλημα. Και με εσάς στον πάγκο πραγματοποίησε μία αξιοθαύμαστη πραγματικά πορεία, έφτασε μέχρι το υψηλότερο σκαλί, μέχρι την πρώτη κατηγορία, έτσι. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε μια τόσο επιτυχημένη πορεία? Αρχικά ήταν πολύ δύσκολο να πείσω κιόλας γενικότερα ότι συμμετέχοντας σε ένα πρωτάθλημα πρέπει να κάνουμε πρωταθλητισμό. Και την νοοτροπία του συλλόγου και των αθλητριών και της διοίκησης γενικότερα. Εγώ προσωπικά θέλω να έχω στόχο, δηλαδή θέλω να έχω κι εγώ ένα κίνητρο, οπότε θεώρησα ότι εφόσον η ομάδα είναι στο τοπικό, καλό θα ήταν και για να βγάλουμε παιδιά και να δημιουργηθεί ένας πυρήνας με αθλήτριες που θα έχουν και εμπειρίες και θα μπορούν να πρωταγωνιστήσουν αργότερα, να κάνουμε παραγωγικό έργο δηλαδή, θα έπρεπε να έχουμε ένα στόχο ανόδου. Αυτό βέβαια ήρθε σε βάθος χρόνου, μετά από 3 χρόνια στην τοπική κατηγορία, όπου γινόταν όντως πολλή δουλειά παράλληλα με τα αναπτυξιακά. Καταφέραμε να ανεβούμε και με παιδιά της Ηλιούπολης αρκετά. Μετά στην πορεία στην Α2 μείναμε 2 χρόνια, ήταν μετά μια ροή όλο αυτό. Δηλαδή δούλευε κυρίως με ανάπτυξη, αυξήθηκαν πάρα πολλοί ακαδημίες, φτάσαμε γύρω στα 400 παιδιά κάποια στιγμή. Οπότε βγάζαμε αρκετές αθλήτριες, γινόντουσαν και επιτυχίες, φτάσαμε σε πανελλήνια πρωταθλήματα κορασίδων νεανίδων. Άρα αυτό ήταν, έμπαινε σε μια πορεία συνεχώς ανωδική, που οδήγησε αυτόματα και μετά στην Α1. Ναι. Και εκεί ουσιαστικά στην Α1 η δυσκολία ήταν να μπορέσουμε να παραμένουμε στην Α1 τα 3 χρόνια που ήμουν εκεί, γιατί σίγουρα και οι οικονομικές δυσκολίες υπήρχαν και οι αθλήτρες δεν ήταν όλες της Ηλιούπολης να μπορέσουν να στηρίξουν ομάδα στην Α1, οπότε χρειαζόντουσαν αρκετές μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να είμαστε συνήθως στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ευχάριστη εμπειρία. Το 2014 ήρθε η άνοδος στην Α1, έτσι. Ναι, το 2014. Και εσείς προπονήσατε για 3 χρόνια για 3 χρόνια την Λιούπολη μέχρι για την περσινή χρονιά. Ναι, είναι αυτό που λέτε όμως, ότι για να πραγματοποιήσει μια ομάδα μια τόσο μεγάλη πορεία και τόσο ανωδική, δηλαδή από το τοπικό πρωτάθλημα μέχρι την Α1, σημαίνει ότι και μέσα στην ίδια ομάδα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή διοίκηση, πρέπει να υπάρχει σοβαρή δουλειά στα αναπτυξιακά τμήματα. Υπήρχαν δηλαδή όλες αυτές οι προϋποθέσεις? Ναι, εγώ πιστεύω γενικώς ότι όλα είναι θέμα οργάνωσης, θέλησης και στόχου. Εφόσον υπήρχε η θέληση να κάνουμε κάτι καλύτερο, έπεται μετά το να οργανωθούμε σωστά. Οι ακαδημίες είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι και μια συμβουλή προς όλα τα σωματεία να τρέφουν τα φυτώρια, δηλαδή να δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στο πώς θα παράγουμε παιδιά και αθλήτριες που θα στηρίζουν μετά και τα μεγαλύτερα τμήματα. Οπότε δώσαμε φάση πολύ σε αυτό τότε, δηλαδή ήταν μια πενταετία που είχαμε πει ότι σε βάθος χρόνου, σε 5 χρόνια, θα μπορέσουμε να έχουμε αθλήτριες που θα μπορούν να στηρίζουν μετά και τις γυναίκες, και όντως έτσι έγινε, και κάποιες τώρα αγωνίζονται και σε άλλες κατηγορίες. Και σίγουρα υπήρχε και εμπιστοσύνη στο να το κάνουμε αυτό, δηλαδή στο προπονητή και γενικότερα στο πλάνο όλο αυτό, άρα έφερε και το αποτέλεσμα.
Υπήρχαν αθλήτρες που να έκαναν μαζί σας όλη τη διαδρομή, δηλαδή να τις βρήκατε στο τοπικό και στην Α1 μετά να ήταν ακόμη έτσι στην ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι ειδικά με αυτές θα ήταν ακόμη πιο ξεχωριστό το δέσιμο και το συνέστημα πολύ μεγάλο. Είναι πολλά τα χρόνια, σίγουρα υπάρχουν και προστριβές, σίγουρα υπάρχει όμως και η εμπιστοσύνη και η συνήθεια και το δέσιμο. Εντάξει, ναι, βέβαια. Και για εσάς πάντως θα πρέπει να ήταν πολύ σημαντικό την ομάδα, η ομάδα η οποία σας έδωσε δυνατότητα να ασχοληθείτε για πρώτη φορά με το βόλεϊ, η ομάδα της γειτονιάς σας ουσιαστικά, να την οδηγείτε σε τόσο επιτυχημένα μονοπάτια. Είναι σημαντικό μετά το δέσιμο, γιατί είναι μια ομάδα που έκανε τα πρώτα σου βήματα αθλητικά. Σαν αθλήτρια βίωσες τις ανόδους από Β' Εθνική Α2, Α1 και το ίδιο το βίωσα και σαν προπονήτρια. Οπότε για μένα είναι πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό. Ήταν σαν να έδωσα πίσω στην ομάδα που μου έδωσε ότι σέπραξα και έχει ένα συναισθηματικό δέσιμο. Είναι το σπίτι μου ουσιαστικά. Υπήρξε το σπίτι μου για πολλά χρόνια. Τι να πω, εντάξει, είναι ιδιαίτερο όλο αυτό, αλλά μόνο. Πόσο διαφορετικό είναι να ζεις τα παιχνίδια από το γήπεδο και από τον πάγκο όμως? Είναι αλλιώς. Τελείως αλλιώς. Ναι, ο αθλητής έχει άλλο άγχος ο προπονητής. Έτσι, είναι άλλη διαχείριση. Ο προπονητής δεν πρέπει να εκτονωθεί με ένταση, δεν μπορεί κιόλας. Ο αθλητής εκτονώνεται διαφορετικά και θα πρέπει να διαχειρίζεται το άγχος του ώστε να ενεργεί σωστά. Ο προπονητής πρέπει να δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και να έχει την ψυχραιμία να το κάνει αυτό. Και πρέπει να δίνει και το παράδειγμα ταυτόχρονα. Έτσι. Έχετε, έχει πολλά στο κεφάλι. Και πήρε και χρόνο για να μπω στη θέση του προπονητή. Όταν έχεις βιώσει σαν αθλήτρια κάποια πράγματα, δηλαδή τα μπερδεύεις σε ένα διάστημα. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσεις ακόμη σαν αθλητής πολλές φορές, γιατί είναι άλλη ψυχολογία. Ενώ ο προπονητής θα πρέπει να έχει μια άλλη διαχείριση, γιατί έχει να διαχειριστεί όχι τον εαυτό του μόνο, όλη την ομάδα. Επομένως, αν σας ρωτήσω τώρα, αν καθίσετε να σκεφτείτε τις ομορφότερες στιγμές που ζήσατε στον πάγκο της Ηλιούπολης, ποιες θα είναι? Προπονητικά. Ναι, προπονητικά. Σίγουρα η άνοδος είναι Α1. Και η κατάκτηση με τις Νεάνδες και τις Κορασίδες στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, που εκεί επειδή είχα δύο ρόλους και στις γυναίκες που ήταν η άνοδος, αλλά και στα αναπτυξιακά που με τα παιδιά πάντα είχα την επαφή και το δέσιμο, ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές και η κατάκτηση στις δεύτερες θέσεις των Νεανίδων, γιατί με αυτά τα παιδιά τα είχα μεγαλώσει από μικρά όταν πρώτο ήρθα στην Λίπολη, οπότε το είχα χαρεί ιδιαίτερα που καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο πανελλαδικό. Υπήρχε και μια συμμετοχή στο Final Four Κυπέλλου, έτσι? Ναι. Το 16 ήτανε? Το 16, ναι. Και αυτό στοιχείο. Σίγουρα πολύ σημαντικό, έτσι? Αυτό βέβαια είναι αξέχαστο, γιατί βρισκόμασταν, είναι ιδιαίτερο γιατί ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, brand names και μεγάλες ομάδες και εμείς. Οπότε, εντάξει, το χαρήκαμε πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία εμπειρία και μακάρι να την ξαναζήσουμε. Πώς προετοιμάζεται όμως μια ομάδα σε μια τέτοια διοργάνωση, έχοντας να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλα ονόματα? Σίγουρα θα ήταν πολύ ξεχωριστή εμπειρία αυτό και για τις παίχτριες και για εσάς. Ναι, σίγουρα ήταν και είναι άλλο το κίνητρο. Πρέπει να αποδείξεις. Βέβαια το χαίρεσαι γιατί λες είμαι το outsider, ό,τι καταφέρω σε όλο αυτό. Αλλά επειδή ακριβώς πρέπει να αποδείξεις, υπάρχει και μια βαρύτητα και ένα άγχος. Παρ' όλα αυτά το διασκεδάσαμε αρκετά. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι καλύτερο κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά εντάξει, έτσι είναι το κύπελλο, έτσι είναι τέτοιου είδους παιχνίδια. Είχαμε χάσει 3-1, εντάξει. Ήταν, με την ΑΕΚ είχατε κληρωθεί να παίξετε στον ημιτελικό, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Αναφερθήκατε προηγουμένως στη δουλειά, στα αναπτυξιακά τμήματα, στις ακαδημίες. Εσείς είχατε και την καθοδήγηση των μικρότερων τμήματων στην Ηλιούπολη. Είπαμε κιόλας για την συμμετοχή και στο Final Four της ΕΣΠΕΔΑ πέρσι, που σας είχαμε συναντήσει. Πώς είναι τώρα, πάμε να φύγουμε λίγο από τη γυναική ομάδα, πώς είναι να δουλεύετε με τα μικρά κορίτσια και ποιες είναι οι σημαντικότερες συμβουλές που μπορείτε να τους δώσετε? Σίγουρα είναι αλλιώς με τα παιδιά που είναι ακόμα τα μπούλα ράσα που λέμε, δηλαδή γαλουχούνται και προσπαθούμε να τα κατευθύνουμε στο τι είναι σωστό αθλητικά, ηθικά, παιδαγωγικά. Είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί εκεί δεν είσαι μόνο προπονητής, είσαι η μητέρα τους, είσαι παιδαγωγός, είσαι από πίσω τους, πρέπει να διαχειριστούν, είναι σε εφηβεία. Ναι. Πρέπει να τους δώσεις τα πρώτα βήματα, πώς θα διαχειριστούν δύσκολα παιχνίδια, ανταγωνισμού και πρωταθλήματος υψηλού επίπεδου, μπορεί να είναι τελική. Όλο αυτό είναι ιδιαίτερο. Και σίγουρα
για μένα προσωπικά μου είναι πολύ ευχάριστο, γιατί τα παιδιά, τα μικρά, είναι διαφορετικά. Σε προσεγγίζουν και ακολουθούν και δέχονται το προπονητή τους διαφορετικά σε σχέση με γυναίκες που είναι μεγάλες και έχουν μία χή εμπειρία, μία χή προσωπικότητα, και εκεί η διαχείριση προπονητική είναι διαφορετική. Οπότε τα αναπτυξιακά έχουν την ιδιαιτερότητά τους και τα αγαπώ πάρα πολύ τα τμήματα των μικρών παιδιών, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Και γενικότερα νομίζω ότι είναι σημαντικό οι ομάδες να επενδύουν στα αναπτυξιακά τμήματα, να επενδύουν στις ακαδημίες. Είναι το μέλλον, βέβαια. Είναι, αν δεν επενδύουμε στις ακαδημίες, δεν μπορούμε να έχουμε μέλλον σε όλο αυτό, σε ό,τι κάνουμε. Στις μικρότερες κατηγορίες το βλέπουμε αυτό, στην Α2, τώρα στην Pre-League, δηλαδή βλέπουμε αρκετά νεαρά κορίτσια να στελεχώνουν τις γυναικές ομάδες. Ναι, γιατί είναι ένα φαινόμενο πλέον ότι πολλές αθλήτριες λείπουν, φεύγουν, οπότε αναγκαστικά για μένα υπάρχουν και πάρα πολλές ομάδες σε κατηγορίες, οπότε αναγκαστικά, και ακόμα και αν δεν είναι έτοιμα κάποια παιδιά να παίξουν σε κατηγορίες εθνικές, μπαίνουν και παίζουν. Οπότε ναι, είναι μεν καλό. Από την άλλη, θέλουν το χρόνο τους τα παιδιά αυτά, γιατί εγώ θεωρώ και είμαι της άποψης ότι είναι κάθε πράγμα στο χρόνο του. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν περάσει από όλα τα αναπτυξιακά, να έχουν ολοκληρώσει την παρουσία τους αναπτυξιακά πρωταθλήματα που είναι των ηλικιών τους. Mm-hmm. Εκτός και κάποια παιδιά είναι φοβερά ταλέντα και τους είναι πολύ εύκολα όλα αυτά. Και στην πορεία να μπαίνουν και στις γυναίκες. Κάποια τα συνδυάζουν. Κάποια φυσικά πρωταθλήματα γυναικών είναι πολύ εύκολα. Ναι. Οπότε μπορούν να έχουν συμμετοχή χωρίς να είναι επώδυνο για αυτά, ότι έχουν κόντρα, είτε απογοητεύονται, είτε δεν είναι έτοιμα τεχνικά. Παρ' όλα αυτά είμαι της άποψης ότι σταδιακά και σωστά βήματα, χωρίς να βιαζόμαστε, γιατί έχουμε μια τάση να βιαζόμαστε πολύ τα παιδιά από πολύ μικρά να παίζουν παντού, γιατί έτσι εξελίσσονται. Δεν είναι πάντα αυτό ο κανόνας για μένα. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, παίχτριες να παίζουν ένα παιχνίδι με τις νεάνιδες, μετά σε δύο μέρες ένα παιχνίδι με την γυναική ομάδα. Δεν είναι έτοιμα και τα κορμιά. Αυτό. Πολλές φορές, έτσι, και τα υπερφορτώνουμε. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει μια διαχείριση που είναι καλύτερο για τον αθλητή να συμμετάσχει, αναλόγως του επίπεδου του, της κούρασής του, το πώς μπορεί να διαχειριστεί, γιατί τα παιδιά κάνουν πολλές δραστηριότητες, σχολεία, φροντιστήρια, είναι καταπονημένα γενικώς καθημερινά. Οπότε, στο βωμό της νίκης ίσως ή του να δώσουμε περισσότερο, μήπως χάνουμε κάτι, ναι, να μην στην το πορεία. Αλλά αυτό θέλει μια εκπαίδευση, η οικογένεια, η διοίκηση. Είναι ένα συνοθήλευμα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει να μαγειρευόμαστε γενικότερα στα παιδιά. Αλλά το ξαναλέω, είμαστε στην εποχή που είναι όλα γρήγορα, fast food. Δηλαδή, πρέπει όλα να τα κάνουμε γρήγορα, χάνουμε κάτι στην πορεία. Τα παιδιά δεν είναι έτοιμα τεχνικά να ανταπεξέλθουν σε ψηλό επίπεδο. Και πολλές φορές παγιώνουν και τεχνικές λάθος, γιατί παίζουν πολλά παιχνίδια, δεν έχουν τόσο προπόνηση που θα πρέπει να βελτιώνονται. Και αυτό βέβαια στην πορεία μας κοστίζει. Ναι. Έτσι. Είμαι πάντα της άποψης θέλει σωστή διαχείριση παντού. Από ποια ηλικία είναι καλό να ξεκινάει ένα παιδί το βόλεϊ, πιστεύετε? Από τότε που μπορεί να διαχειρίζεται ένα εξωτερικό αντικείμενο. Αυτό μπορεί να είναι μετά τα 9 του χρόνια. Για μένα θεωρώ ότι ένα παιδάκι να ξεκινήσει στα 6, ναι, φυσικά μπαίνει στο χώρο και αρχίζει και εξοικειώνεται με το άθλημα. Αλλά δεν μπορεί να χειριστεί τόσο το εξωτερικό αντικείμενο. Είτε αυτό μπορεί να είναι μια ρακέτα, είτε μια μπάλα. Δεν έχει τη δυνατότητα ακόμη τόσο ενεργά το παιδί. Ναι. Στα 9-10 είναι μια πολύ καλή ηλικία. Στην Α1 επενδύουν το ίδιο οι ομάδες στις ακαδημίες τους όσο στις μικρότερες κατηγορίες, με την εμπειρία που έχετε και από την πρώτη κατηγορία? Ναι, πιστεύω ότι και οι ομάδες που είναι φέτος, όλες έχουν φυτόρια, σχεδόν όλες από πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και φέτος είδαμε στην Α1 ότι πολλές νεαρές αθλήτρες πρωταγωνίστησαν και παίξαν έτσι όπως ήταν η κατηγορία και δεν είχε και κόστος πτώσης. Ακόμα και οι ομάδες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να παίρνουν και παίχτες από το εξωτερικό, μεγάλα ονόματα, έτσι. Ναι, μα όλοι κάνουν πλέον μια διαχείριση οικονομική. Εάν δεν έχει, αν μπορούν να έχουν δικές τους αθλήτρες που μπορούν να εξασφαλίσουν παραμονή ή μια διάκριση, γιατί να ξοδευτούν? Βλέπουμε ότι τα σωματεία πλέον δυσκολεύονται γενικότερα να ορθοποδήσουν και να περάσουν την χρονιά του. Οπότε είναι όλη τη λογική ότι θα πάω με τι έχω σε Ελληνίδες και δικές μου αθλήτρες και μετά οι προσθήκες. Έτσι το έχω δει τουλάχιστον.
Ωραία, θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα έτσι μουσικό και θα επιστρέψουμε εδώ για να πάμε σιγά σιγά και στην φετινή χρονιά, να μιλήσουμε και για την Θέτιδα και για άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα γύρω από το βόλεϊ. Σε πολύ λίγο, σε 2 λεπτάκια, ξανά εδώ μαζί.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα με την κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη, την προπονήτρια της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Θέτιδας. Λοιπόν, μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας για τα πρώτα σας χρόνια στο χώρο του βόλεϊ ως παίκτρια, για την εμπειρία σας στο εξωτερικό, για τα πρώτα βήματά σας στην προπονητική, για την πορεία με την Ηλιούπολη από... Έχουμε ένα προβληματάκι τώρα, θα το διορθώσουμε. Είναι και η βροχή. Λοιπόν, για την... Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό θέμα και με την σύνδεση, γιατί έχουμε και τον καιρό. Υπάρχει εγγραφή σχέση, βέβαια. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν και για την πορεία σας για την Ηλιούπολη, για την πορεία από τα τοπικά μέχρι την πρώτη κατηγορία. Μιλήσαμε και για τα αναπτυξιακά τμήματα, για την δουλειά στις ακαδημίες. Πάμε τώρα λίγο στην φετινή χρονιά, πάμε λίγο στο τώρα. Είπαμε και, και στην εισαγωγή για την Θέτιδα που έκανε πορεία πρωταθλητισμού φέτος στην Pre-League, στην νεοσύστατη κατηγορία στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ. Πρώτη θέση για την Θέτιδα, ουσιαστικά δεν πέσατε ποτέ από εκεί. Εξασφαλίσατε ήδη την άνοδο στην πρώτη εθνική, μάλλον για το πούμε καλύτερα την επιστροφή στην πρώτη εθνική, γιατί αγωνιζόταν πέρσι και υποβιβάστηκε η Θέτιδα στην Α1. Πάμε λίγο να τα πάρουμε με την σειρά. Καταρχάς, να μου πείτε πώς προέκυψε η συνεργασία με την Θέτιδα. Νομίζω ήταν θέμα συγκυριών. Λίγο το ότι αισθάνθηκα και εγώ ότι είχα κάνει τον κύκλο μου στην Ηλιούπολη και αμέσως ήρθε η πρόταση από τη Θέτιδα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, δηλαδή υπήρχε ένα κίνητρο, στόχος, το σωματείο πολύ σοβαρό. Ο πρόεδρος με σωστή προσέγγιση και πολύ σοβαρός επίσης. Οπότε ήταν καθαρά θέμα συγκυριών και δέχτηκα αμέσως να συμμετέχω σε αυτό που με προτείνανε. Οπότε, ναι. Ήταν ένα ρίσκο για σας όμως μετά από 3 χρόνια στην Α1 να αναλάβετε ένα σωματείο στην δεύτερη κατηγορία ή δεν το είδατε έτσι? Όχι, δεν το είδα έτσι. Το είδα ότι ήταν ένα κίνητρο, ότι υπήρχαν οι συνθήκες. Το ότι είναι ένα οργανωμένο σωματείο αυτό, ναι, με σωστές βάσεις που είχε στόχο υψηλό, εμένα μου τέριαζε, οπότε δεν το θεώρησα ότι ήταν ρίσκο. Ίσα-ίσα ήταν ένα κίνητρο για μένα προπονητικά να ασχοληθώ πάλι με ένα στόχο που είναι ενδιαφέρον. Άρα δεν το σκέφτηκα δεύτερη στιγμή. Υπήρχε μια βεβαιότητα, δηλαδή ήταν τέτοιες οι συνθήκες, υπήρχε η ασφάλεια του ότι η ομάδα πάει να κάνει πρωταθλητισμό και πολύ δύσκολα δεν θα κερδίσει και την άνοδο, έτσι, δηλαδή όπως είχε χτιστεί το καλοκαίρι. Ναι, γιατί μαζί με τη διοίκηση που εφόσον δέχτηκα την πρότασή τους φυσικά, υπήρχε η κατένθεση στο ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στην Α1. Άρα λοιπόν υπήρχε η βάση και ο προγραμματισμός συνεργασία δική μας μεταξύ μας, στο ποιες κινήσεις θα κάναμε για να γίνει όλο αυτό και από αθλήτριες και οργανωτικά κλπ. Άρα για μένα ήταν πολύ σημαντικό όλο αυτό να υπάρχει μια σωστή συνεργασία εξ αρχής, ώστε να τεθούν οι βάσεις για να επιτευχθεί και ο στόχος που θέλει η ομάδα, έτσι, η Θέτιδα. Αλλάξατε όμως προπονητικό περιβάλλον και όχι μόνο προπονητικό μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Δηλαδή πώς ήταν αυτό για εσάς? Στην αρχή φάνηκε περίεργο, γιατί όταν 9 χρόνια πηγαίνεις στο ίδιο γήπεδο και σε γνωρίζει και η μικρή ή παραμικρή γωνία, στην αρχή είναι περίεργο να μετακομίζεις σε άλλο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, το ευχάριστο είναι ότι αισθάνθηκα τη Θέτιδα σαν ένα σπίτι μου. Από την αρχή, έτσι. Από την αρχή. Και με τους ανθρώπους που συνεργάστηκα και το χώρο, το πάντα. Οπότε ήταν πολύ μικρό το διάστημα που μπορεί στην αρχή να ήταν περίεργο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι όλο αυτό είχε και
επιτυχία. Είναι μια ωραία οικογένεια, είναι σωστοί άνθρωποι σε όλα τους. Είναι ένα πρότυπο σωματείο που φυσικά θέτει βάσεις για να εξελιχθεί περισσότερο και ψηλότερα και στη γυναικεία και στα αναπτυξιακά. Και το σημαντικό είναι ότι έχει στόχους. Mm-hmm. Θέλει να κάνει κάτι, είτε να βγάλει αθλήτριες, είτε να έχει επιτυχίες στα μικρά, είτε να πρωταγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία. Έχει στόχους και υπάρχει οργάνωση, μια φερεγγιότητα και οικογένεια. Οπότε είναι όλες οι προϋποθέσεις για να δουλέψει κάποιος. Ναι. Ήταν ο στόχος, όπως είπατε, η άμεση επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Και αυτό φάνηκε από το περασμένο καλοκαίρι και από τις κινήσεις, έτσι, τις μεταγραφικές. Καταρχάς με την συμφωνία με εσάς, αλλά ήρθαν παίχτριες που είναι γνωστές, δηλαδή που εγγυούνταν μια καλή πορεία στην Πρελίκ. Δηλαδή παίχτριες όπως η Δρακουλίδου που είχε παραστάσει από την Α1 με τον Παναξιακό, έτσι. Η Γιωβάνη ήταν μαζί σας στην Ηλιούπολη, πήγατε μαζί στην Θέτιδα. Η Γιωβάνη τη γνωρίζω από τα 12 της, έτσι, 12. Ξεκίνησαμε μαζί. Είναι από αυτές τις παίχτριες που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, εντάξει, είναι παιδί, το ξέρω από μωρό. Ναι. Οπότε ναι, δέχτηκε αμέσως όταν της είπα να έρθει στη Θέτιδα. Ναι, η Δρακουλίδου έχει παίξει, η Γεωργιάδου. Ναι, η Δρακουλίδου που ήταν και πέρσι ήταν και στο Παναξιακό. Ναι, και στα μέχρι τα ημιτελικά, έτσι, μέχρι τον τελικό μάλλον του πρωταθλήματος. Η Χρήστου ήταν πέρσι τον Πορφύρα που έκανε πορεία ανόδου, έτσι. Και με εμπειρίες βέβαια από τον Παναθηναϊκό, Α1 κλπ. Η Κιουτσιούκη ήταν ήδη με την Αργυροπούλου και την Ξητάρα την προηγούμενη χρονιά στην Α1. Ναι, σωστά. Συν την Άστα, τη Σιρήνινα. Τη Σιρήνινα που ήταν από τον Πανιόνιο, εδώ. Γνωστή μας. Έτσι. Οπότε ένα καλό team θεωρώ. Μιλήστε μας και λίγο για την φετινή πορεία στην Πρελί. Καταρχάς να πούμε, η ομάδα έχει δώσει 20 παιχνίδια, έτσι, 19 νίκες, μόλις μία ήττα, πολύ καλή, μια πολύ επιτυχημένη πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Μια ήττα που δεν ξεχνείται ποτέ, έτσι. Μια ήττα από την Χάνθη, η οποία νομίζω για πολλούς ήταν έκπληξη, γιατί δεν έγινε με μια ομάδα. Και για εμάς δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Γιατί δεν έγινε με μια ομάδα που είναι σε υψηλά στρώματα, έτσι, στη βαθμολογία. Ήταν πάλι θέμα συγκυριών. Εμείς εκείνη την εβδομάδα δεν είχαμε τη Δρακουλίδου και είχαμε ήδη ανέβει την Πέμπτη να παίξουμε κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε πολύ κούραση. Κούραση, ναι. Προσαρμόστηκε η ομάδα στην δεύτερη την Πασαδόρο, τη Τζιόνι. Η οποία η κοπέλα έρχεται μία φορά την εβδομάδα προπόνηση, παρόλα αυτά στάθηκε αξιοπρεπέστατα. Και το δεύτερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη ήταν εξαντλητικό. Δηλαδή δεν είχαμε προλάβει, γιατί ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, να αποφορτιστούν και ψυχολογικά, γιατί θέλαμε να πάμε στο Final Four του κυπέλου, δηλαδή κυνηγούσαμε και το κύπελο. Οπότε μας ξάφνιασε η Χάνθ σε ένα βαθμό, συν την κούραση, συν το ότι το γήπεδο ήταν ιδιαίτερο, αν και προηγηθήκαμε 2-1, μπράβο και στη Χάν, δεν τα παράτησε στιγμή, το πίστευε. Ήταν μετά θέμα συγκυριών, δηλαδή στο tie break λίγο κάποιο ανάποδο σφύριγμα, λίγο το άγχος, λίγο αυτό, τελείωσε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε για πολύ καιρό ότι έγινε αυτή η ήττα, γιατί όντως ήταν η ομάδα βαθμολογικά τότε η Χάν προτελευταία. Έγιναν δύο ταξίδια στη Θεσσαλονίκη με σελίγες μέρες ουσιαστικά, έτσι. Και Σαββατοκυριακό, ναι. Ναι, παίζει και αυτό το ρόλο του σίγουρα. Εντάξει, αθλήτριες είναι, κουράζονται, είναι ταξίδια. Δεν είναι ότι παίξαμε στην έδρα μας κάποιο ή Αθήνα έστω. Ήταν δύο φορές στη Θεσσαλονίκη μέσα σε τρεις μέρες. Και με δύσκολο προηγούμενο παιχνίδι τον ΠΑΟΚ, η οποία ήταν πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Και μας δυσκόλεψε, άσχετα από το 3-0, υπήρχε πολύ πίεση. Οπότε ναι, ήταν θέμα συγκυριών όλο αυτό. Πάντως αυτό το παιχνίδι ήταν η εξαίρεση, έτσι, γενικότερα μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Εσείς την χρονιά μέχρι στιγμής πώς την αξιολογείτε? Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη χρονιά, όχι μόνο γιατί είχαμε νίκες, αλλά γιατί ήταν πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Κάθε εβδομάδα εμείς το βλέπαμε ντέρμπι, ότι ήταν ένα ντέρμπι να αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Υπήρχε το κίνητρο. Θεωρώ ότι η ομάδα βελτιωνόταν από παιχνίδι σε παιχνίδι συνεχώς. Ήταν μια ωραία χρονιά. Το ότι ήρθε και ο στόχος πριν τη λήξη, δηλαδή. Αρκετά νωρίς ότι επιτεύξαμε το στόχο μας, γιατί θέλαμε να ήμασταν πρώτοι, ώστε να μην μπούμε στη διαδικασία των play-offs. Οπότε κύλησε πολύ ευχάριστα, με ωραίες στιγμές, με ωραίο βόλεϊ, πολύ ωραία κατηγορία. Όλα καλά.
Εκτός από το παιχνίδι με τη Χάνθ, υπήρξε ποια ομάδα σας δυσκόλεψε περισσότερο, μπορούμε να πούμε? Μας δυσκόλεψε και η ΑΕΚ. Στην αρχή, στον πρώτο γύρο, επειδή ακόμα οι ομάδες γνωρίζονται, δεν έχουν παίξει όλοι με όλους, είχαμε και το εκτός έδρας με το Ζαόν που είχε πάει ένα 3-2. Mm-hmm. Η ΑΕΚ, ο Πανιώνιος, ο Ηλυσιακός και ο Ζαόν, δηλαδή δικαίως οι ομάδες που είμαστε οι πρώτες πέντε, ήταν τα πιο δύσκολα παιχνίδια μας, θεωρώ. Οπότε ναι, μας ήταν αυτές οι εντάσεις, γιατί κυνηγούσαμε και τις πρωτιές, ποιος θα είναι πρώτος. Είχαμε πολύ φόκους στο να είμαστε καθαρά σε νίκες, βαθμολογικά δηλαδή να έχουμε πολύ αβαθμών. Οπότε ναι, αυτές οι ομάδες ήταν ανταγωνιστικές. Φυσικά είχαμε και την έκπληξη μέσα στην έδρα μας στη Μεσαρά, που είχαμε πάει ένα 3-2 πάλι, προερχόμενοι από παιχνίδι μετά την ΑΕΚ, που η ομάδα είχε συγκεντρωθεί πολύ στο να κερδίσει την ΑΕΚ, θεώρησε ότι θα μπορέσουμε να παίξουμε διαφορετικά με τη Μεσαρά. Ναι. Ήταν ομάδες όμως όλες που μπορούσαν να ανταγωνιστούν και τον πρώτο. Κρύβουνε παγίδες τα παιχνίδια, ναι. Ειδικά σε αυτήν την κατηγορία. Λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν, όταν είχε πλέον χτιστεί η ομάδα, όταν είχε διαμορφωθεί το ρόστερ, εσείς περιμένατε μια τέτοια πορεία? Γενικότερα το συζητούσατε, ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και πρέπει να τερματίσουμε πρώτοι? Δεν μπορείς αυτό να το δεις, ναι, εξ αρχής, ενώ μπορεί να θεωρείς μαθηματικά ότι σαν μονάδες υπερτερούμε σε κάποια σημεία. Οι ομάδες αποτελούνται από ανθρώπινο δυναμικό και έχει πολύ σημασία η συνεργασία και η χημεία μεταξύ τους. Οπότε ακόμα και αν έχεις πολύ καλές μονάδες, θα το δείξουν μέσα στο γήπεδο κατά πόσο μπορούν να συνεργαστούν στην πορεία. Άρα ναι, μεν στην προετοιμασία βλέπαμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Στην πορεία θα έπρεπε να βρούμε τα πατήματά μας και αγωνιστικά και πόσο αυτό θα έβγαινε το σύνολο αποτελεσματικά σε συνεργασίες. Και επιτεύχθηκε. Τα κορίτσια άψογα μεταξύ τους, άψογα γενικότερα. Πολύ καλές αθλήτρες, σοβαρότατες, επαγγελματίες. Είχαν πολύ καλή χημεία μεταξύ τους τελικά και κλίμα, οπότε έπαιξε ρόλο και αυτό. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα βοηθάνε όλο ένα και περισσότερο στο καλό κλίμα, έτσι, στα αποδυτήρια. Φανώς, οι ήττες φέρουν γκρίνιες. Ναι. Είναι κανόνας. Οπότε ναι, στόχος ήταν πάντα η νίκη, γιατί η ήττα ξεκουκουλώνει μάλλον ακόμα και τα παραμικρά πτέσματα που σε νίκη τα παραβλέπεις. Φοβηθήκατε όμως τη διάρκεια της χρονιάς ποτέ, μήπως μετά από όλες αυτές τις νίκες κάπως πέσει εντός εισαγωγικών η ομάδα, ναι, εφησυχαστεί? Πάντα υπάρχει αυτό, αλλά πρέπει να έχεις το κίνητρο. Εγώ θεωρώ ότι τα κορίτσια, επειδή είναι έμπειρες αθλήτριες όλες, ναι, το γνωρίζουν αυτό το πράγμα, το γνωρίζανε, και φυσικά ήμασταν όλοι από πίσω στο να μην υπάρξει εφησυχασμός ούτε υποτίμηση κανένας αντιπάλου, γιατί ο στόχος είναι στόχος. Και οι βαθμοί ήταν κοντά, δηλαδή μόνο προς το τέλος ξεφύγαμε, ναι, βαθμολογικά. Σωστά. Οπότε υπήρχε πάντα το άγχος του να κερδίσουμε το κάθε παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα το πρωτάθλημα τελειώνει σιγά σιγά η κανονική του διάρκεια και τώρα που έχουμε έτσι μια σχεδόν ολοκληρωμένη εικόνα, ποια συμπεράσματα έχετε βγάλει από αυτή την πρώτη χρονιά της Pre-League? Γιατί είπαμε ότι είναι μια νεοσύστατη κατηγορία, δικαιώνεται η ομοσπονδία που προχώρησε στην σύσταση αυτής της κατηγορίας? Πώς ήταν το επίπεδο γενικότερα? Εγώ πιστεύω ότι δικαιώνεται απόλυτα. Ήταν πολύ σωστή κίνηση και έπρεπε να είχε γίνει από καιρό. Mm-hmm. Γιατί οι ομάδες έχουν ποιότητα, είναι ένας όμιλος, είναι συγκεντρωμένες καλές αθλήτριες, υπάρχει ανταγωνισμός, ενδιαφέρον, ναι, και αυτό μόνο παραγωγικό μπορεί να είναι. Δηλαδή με τόσο καλές αθλήτρες και επίπεδο, μόνο βελτίωση αθλητική μπορεί να έχουμε. Οπότε ήταν κάτι που πάντα το συζητούσα και το επιθυμούσα, όπως είχαμε ζήσει παλιά την Α2 που ήταν ένας όμιλος, ήταν καιρός να γίνει αυτό. Όπως είμαι και της άποψης ότι ίσως θα πρέπει να μειωθούν και οι ομάδες κατηγορίες, γιατί καλώς ή κακώς δεν είμαστε μια χώρα που έχει τόσο πληθυσμό, τόσες αθλήτριες που να είναι διάσπαρτες και πολλές φεύγουν και στο εξωτερικό πλέον τα τελευταία χρόνια για σπουδές. Οπότε καλό θα ήταν να είναι και μειωμένες οι ομάδες, δηλαδή μέχρι και την Α2, ώστε να υπάρχει παντού ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε και εξέλιξη αθλητριών και σωστά και ωραία πρωταθλήματα, ναι, που έχουν ενδιαφέρον. Και θεωρώ φέτος ότι ήταν πιο ενδιαφέρον το δικό μας πρωτάθλημα από ότι της Α1.
ναι. που δεν υπήρχε και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αυτό ήθελα να πω. Το λέγανε πολύ και πριν το ξεκίνημα της χρονιάς, ότι η Pre-League θα είναι πιο ανταγωνιστική και πιο ενδιαφέρουσα από την Α1. Ναι, γιατί πολλές αθλήτριες Α1 κατεβήκανε στην Pre-League. Όλες οι ομάδες που πρωταγωνίστησαν ήταν ενισχυμένες. Περισσότερες είχαν αθλήτριες από την Α1. Φάνηκε και στην πορεία ότι ήταν πολύ καλά τα παιχνίδια από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και αντιθέτως η Α1 από το 5 να πω 6 και κάτω δεν είχαν την ίδια ποιότητα οι ομάδες. Ναι. Δεν υπήρχε κίνητρο για κανένα πλέον όταν και αποσύρθηκε και ο Ηρακλής. Οπότε είχε χάσει το ενδιαφέρον της η Α1 γενικότερα. Άρα δικαίως η Pre-League είχε αυτή την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα θα έλεγα. Εσείς εντοπίσατε άλλες διαφορές σύμφωνα με την φετινή σας πορεία στην Pre-League από την Α1, στην οποία ήσασταν και τα προηγούμενα 3 χρόνια. Στον τρόπο παιχνιδιού. Εντάξει, σίγουρα λείπαν οι ξένες στην Pre-League που μπορεί να έχουν μια ποιότητα σε σχέση με τις Ελληνίδες καλές ξένες. Αλλά όχι. Ναι, εντάξει, σε κάποιες ομάδες μπορεί να είναι λίγο πιο απλό το παιχνίδι τους λόγω ικανοτήτων, ας πούμε, αθλητριών. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και καλώς θα πρέπει να συνεχίσει και να πάρθουν και άλλα μέτρα για να ανέβει και το επίπεδο της Α1. Πάντως, ναι, αρκετά ανταγωνιστική η Pre-League, όπως όλοι είχαν προβλέψει. Και υπήρχαν πολλά παιχνίδια που είναι παγίδες, αυτό που λέγαμε, και ήταν και πολύ λεπτές ισορροπίες εν τέλει. Γιατί είπατε και εσείς προηγουμένως, σε εκείνο το παιχνίδι που έχασε η Θέτιδα με την Χάνθ, τραυματίστηκε μια παίχτρια. Τραυματίστηκε, δεν μου είπατε. Ναι, ναι, η Δρακουλίδη. Ναι. Δηλαδή, ο τραυματισμός μιας παίχτριας μπορεί να αλλάξει τα πάντα, έτσι, όλες τις ισορροπίες. Προφανώς και είναι και κομβική θέση, είναι πασαδόρος, έτσι. Ναι. Και σύντο ότι όλες οι ομάδες δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν βάθος πάγκου. Αυτό. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα που παίζουν. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες δεν είχαν την πολυτέλεια καλών αλλαγών. Ο Πανιώνιος όμως έχει αρκετές αθλήτριες, θεωρώ, από τις λίγες ομάδες. Οπότε εντάξει, όχι ότι εμείς δεν είχαμε αναπληρωματική σε πασαδόρο, αλλά όταν η ομάδα παίζει με μία πασαδόρο και κερδίζει και έχει μια ροή, όταν αυτό ξαφνικά αλλάζει, αλλάζει λίγο και τον τρόπο παιχνιδιού σε προσαρμογή, έτσι, για τις αθλήτριες. Αλίμονο δεν θέλω να αποτιμήσω και τις δύο τις πασαδόρες που έχω, και τη Βενέτη τη μικρή και την Τζιόνι, έτσι. Απλά το λέω γιατί όσο απλά να και να κάνει ένας προπονητής, υπάρχουν αρκετές λεπτές ισορροπίες. Ένας τραυματισμός, εντάξει, σας έγινε σε ένα παιχνίδι, αλλά υπάρχουν ομάδες που στερούνται κάποιες παίχτριες για αρκετό χρόνο. Αυτό είναι και το πρωτάθλημα. Έτσι αυτό. Έχει και το πρωτάθλημα. Ο αθλητισμός τα έχει αυτά. Ναι. Αλίμονο μπορεί να συμβεί και αυτό. Και σε τέτοιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως ήταν φέτος η δεύτερη κατηγορία, η Pre-League, παίζει ακόμη περισσότερο ρόλο. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε η Θέτιδα τώρα εξασφάλισε την άνοδό της στην Α1. Όμως 4 ομάδες τώρα θα μπουν στα play-off ανόδου, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 2 έως 5, με σκοπό να πάρουν ένα ακόμη εισιτήριο και να ακολουθήσει μια ομάδα, την δική σας ομάδα, στην πρώτη κατηγορία. Αυτές ξέρουμε ότι θα είναι η ΑΕΚ, ο Ηλυσιακός και ο Πανιώνιος σίγουρα, έτσι, βάση κατάταξης. Και η πέμπτη θέση λογικά θα παιχτεί μέσα, ανάμεσα σε Ζαόν, Γάλλιο και Μεσαρά, έτσι. Εσείς ποια ομάδα πιστεύετε ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σας ακολουθήσει στην πρώτη κατηγορία? Βάσει όπως είδα τώρα τα τελευταία παιχνίδια, μπορεί και να πέφτω έξω βέβαια, δεν ξέρω γιατί στην πορεία θα φανεί αυτό. Σίγουρα όσο κανείς δεν μπορεί να είναι. Σίγουρα, ναι, γιατί επειδή είναι σε βάθος χρόνου και θα έχουν και άλλα παιχνίδια, είναι αυτό που λέμε, ότι είναι το κίνητρο να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να είναι αθλητρίες όλες καλά. Τελευταία που παίξαμε εμείς με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική και πολύ βελτιωμένη, σε σχέση αντιθέτως με τον Ηλυσιακό όπως τους είδα. Βλέπω ότι η ΑΕΚ το κυνηγάει και το θέλει πάρα πολύ. Δηλαδή, οι αθλήτριες μάχονται, προπονητικής, η διοίκηση. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω από εκεί πέρα οι υπόλοιπες ομάδες τι θα παρουσιάσουν και στα play-offs, έτσι. Νομίζω ότι πρώτη υποψήφια μπορεί να είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πέρσι μαζί με τη Θέτιδα υποβιβάστηκε, ναι, είχε μια χρονιά με πάρα πολλά προβλήματα, ναι, και ναι, είχε υποβιβαστεί, ήταν η πρώτη ομάδα που, ναι, ναι, έπεσε. Πάντως είναι μια επίπονη διαδικασία τα play-off ανόδου, έτσι, και ψυχοφθόρα. Είναι, γιατί είναι και ο χρόνος περισσότερος και πολλοί αγώνες και πρέπει να κάνεις συγκεκριμένες νίκες. Είναι ψυχοφθόρο και εκεί θα φανεί ποιος θα το αντέξει, πόσο θα έχουν προετοιμαστεί οι αθλήτριες.
Οπότε ό,τι προβλέψεις και να κάνουμε είναι στην τύχη βέβαια, αλλά αναλόγως με την πορεία τώρα και του δεύτερου γύρου, τι έχουν δείξει οι ομάδες. Έχω δει βελτιωμένη την ΑΕΚ. Αυτό μπορώ να πω. Να πούμε ότι το σύστημα έχει ως εξής. Η ομάδα που, είναι, που έχει την καλύτερη θέση βαθμολογικά αγωνίζεται με πλεονέκτημα έδρας. Ο δεύτερος θα παίξει με τον πέμπτο, έτσι, ο τρίτος με τον τέταρτο. Με πλεονέκτημα έδρας του δεύτερου και του τρίτου και νικητές μεταξύ τους. Με πλεονέκτημα έδρας αυτών που, που έχει την καλύτερη βαθμολογία. Έτσι, δεν μεταφέρονται τα αποτελέσματα. Όχι, όχι θα παίκτουν με βάση το ότι έχουν τερματίσει στο πρωτάθλημα. Ναι. Τον Πανιόνι εδώ, την ομάδα της πόλης, πώς τον είδατε? Τον είχατε αντιμετωπίσει μια φορά μέχρι στιγμής. Ναι, και σε ένα τουρνουά. Και σε ένα τουρνουά. Πολύ καλές αθλητρίες, δεν το συζητώ. Νομίζω είχε κάποιες ατυχίες σε κάποια παιχνίδια που θα μπορούσε να έχει διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Αξιόλογη ομάδα. Δεν μπορώ να πω κάτι λιγότερο, εννοείται. Και πρόσθεσε και μεγάλη εμπειρία φέτος το ρόστερ του Πανιόνιος. Πήρε παίχτριες. Λαμβδάκη, Καρπουζά, ναι. Η Γλυκερία Πασαδόρος. Είναι σημαντικά. Παίχτριες που είχαν παραστάσει από την Α1. Της Καρπουζά που δεν αγωνίστηκε για μεγάλο διάστημα. Για μεγάλο διάστημα, ναι. Και γενικότερα είναι ουσιαστικά ο συνδυασμός έμπειρων παιχτριών με παιχτρίες που προέρχονται από τις ακαδημίες και έχουν και αυτές αρκετό μέλλον, έτσι. Βέβαια, η Πακοδήμου είναι πολύ καλή αθλήτρια, το έχει αποδείξει και αγωνιστικά και με την εθνική ομάδα. Είναι μια αθλήτρια που έχει μέλλον μπροστά της να αποδώσει. Έχει τις πιθανότητες του Πανιόνιος, πιστεύετε, στα play-off? Ναι, πιστεύω ότι έχει, φυσικά. Αλλά το ξαναλέω, είναι πώς θα είναι εκείνη την περίοδο οι αθλήτριες, πόσο θα το θέλουν, πόσο θα το κυνηγάνε. Είναι από τις ομάδες, τελευταία που είδα τον Ηλυσιακό, τον είδα πεσμένο που παίξαμε την προηγούμενη αγωνιστική, με κάποια θέματα. Οπότε, επειδή έχω καιρό να δω τον Πανιόνι αγωνιστικά, μεταξύ μας εννοώ, ενώ σε βίντεο έχω δει, θα παιχτεί πόσο θα αντέξουν οι αθλήτριες, πόσο θα το θέλουν. Και δεν είναι και μαραθώνιος, είναι ουσιαστικά ζήτημα της μιας μέρας, της κατάστασης που θα βρεθεί μια ομάδα σε ένα παιχνίδι. Είναι ψυχοφθόρο. Η διαδικασία αυτή την έχουμε ζήσει στο παρελθόν, είναι ψυχοφθόρο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα ηγετικό στοιχείο που θα πάρει και την ομάδα πάνω του και θα αντέχει και θα έχει κίνητρο και να έχει προετοιμαστεί και σωματικά η ομάδα για να δώσει αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, είναι πολλά, είναι πολλά. Με τον Πανιόνιο να πούμε ότι η Θέτιδα κλείνει τις υποχρεώσεις της, έτσι, τελευταία αγωνιστική, εντός εμάς. Ναι. Έχετε ένα παιχνίδι τώρα με τα Αυριλίσια έξω. Ναι, το Σάββατο, ναι. Και κλείνεται με τον Πανιόνιο. Για πείτε μου λίγο, όταν εξασφαλίσατε και μαθηματικά την άνοδο, πώς ήταν το κλίμα στην ομάδα μετά στα αποδυτήρια, τι έγινε εκεί με τις παίκτριες? Ουσιαστικά εμείς είχαμε πάει στη Μεσαρά. Κερδίζοντας, ξέραμε ότι θα έπρεπε να κερδίσουμε και αν έχανε ο Ηλυσιακός, μαθηματικά ήμασταν. Αυτό έγινε πριν πόσες αγωνιστικές? Την προηγούμενη, όχι αυτή που μας πέρασε με τον Ηλυσιακό. Την προπερασμένη. Την 19η. Οπότε την Κυριακή έπαιζε ο Ηλυσιακός, εμείς το Σάββατο με τη Μεσαρά. Είχα πάει και στο γήπεδο, οπότε βλέποντας ότι κέρδισε 3-0, πανηγυρίσαμε ότι ουσιαστικά και μαθηματικά ανεβήκαμε και ήταν πολύ ωραίο γιατί τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Πλέον η ομάδα το έδειξε και με τον Ηλυσιακό, ότι έπαιξε και πιο ελεύθερα. Χωρίς άγχος, δεν έφυγε από το στόχο της το να χαλαρώσει. Απλά έπαιξε και καλύτερα, γιατί δεν είχε το βάρος του πρέπει να νικήσω. Και κερδίσαμε και πολύ εύκολα τον Ηλυσιακό, μπορώ να πω. Για σας πάντως ήταν γνώριμη εμπειρία μια άνοδος, έτσι? Ναι. Όχι με τη Θέτιδα, αλλά ναι, γενικότερα. Ναι. Όπως και να έχει, πάντα είναι ευχάριστο η επιτυχία. Λοιπόν, γιατί είχατε ζήσει πολλούς ανόδους με την Ηλιούπολη, γι' αυτό το λέω. Και μιας και αναφέρθηκα στην Ηλιούπολη, έχετε παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια της Ηλιούπολης φέτος? Ναι, παρακολούθησα κάποια παιχνίδια. Πώς τη βλέπετε την πορεία της γενικότερα φέτος? Νομίζω ότι είναι μια αξιόλογη πορεία. Έχει πολλές μικρές αθλήτριες, ένα χαμηλό μπάτζετ, συγκεκριμένο ρόστερ. Καταφέρνει η ομάδα να είναι στη μέση. Μια χαρά ήταν. Να πούμε ότι η προπονητής της πλέον ανέλαβε. Η Πινελόπη Μπλάμη. Την οποία γνωρίζατε, ναι, ναι, από βεβαίως, ναι, την θητεία σας εκεί στην ομάδα. Είναι τώρα σε ποια θέση είναι η Λιούπολη? Είναι στην 7η θέση. 7η θέση. Και λείπει, νομίζω, ένας αγώνα, μια αγωνιστική είναι ακόμα. Τελειώνει το πρωτάθλημα στις 25, γιατί έχει κενό, νομίζω, τελευταία αγωνιστική. Ναι, εντάξει. Πορεία της ήταν χωρίς ξένη, αθλήτρια, μόνο με την προσθήκη της Μαλινολίνας της Κωνσταντίνου που ήρθε μετά τα Χριστούγεννα. Εντάξει, αξιοπρεπέστατη πορεία.
Λοιπόν, επομένως και φτάνοντας σιγά σιγά και προς το τέλος της συζήτησής μας, η χρονιά τελειώνει, όπως είπαμε, για την Θέτιδα. Δύο παιχνίδια έμειναν, εξασφαλισμένη η άνοδος στην πρώτη κατηγορία. Ξέρω ότι εσάς τους προπονητές δεν σας αρέσει αυτή η ερώτηση, αλλά είναι ακόμη νωρίς. Έχετε στο μυαλό σας όμως κάποια πλάνα, κάποια σχέδια για την επόμενη χρονιά που θα βρει την ομάδα στην Α1? Ναι, είναι νωρίς, γιατί πρώτα θα πρέπει να κλείσουμε τη χρονιά, να συζητηθούν κάποια πράγματα από τη διοίκηση και από εκεί πέρα να... ό,τι αποφασιστεί να πορευτούμε. Δεν ξέρω κάτι, είναι νωρίς ακόμα. Έχει όμως, πιστεύετε, τις βάσεις η Θέτιδα να είναι ανταγωνιστική του χρόνου στην Α1 και να εδραιωθεί εκεί? Πιστεύω πως ναι, γιατί είναι ένα σωματείο υγιέστατο, με σωστή διοίκηση, με πρόθεση, με στόχους, οπότε ναι, θα μπορούσε. Είναι πιθανό να διατηρηθεί ο κορμός ο φετινός συν κάποιες προσθήκες ή ακόμη? Νομίζω ότι με βάση αυτά που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο πέρυσι, ο στόχος ήταν η ομάδα να έχει ένα κορμό σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό και επενδύθηκαν σε αθλήτριες που ήταν από την Α1, ώστε να υπάρχει και το κίνητρο για την επόμενη χρονιά, να συνεχίσει ο ίδιος κορμός. Βέβαια, όλα αυτά είναι υποσυζήτηση με τη λήξη του πρωταθλήματος, θεωρώ. Αλλά ναι, ο στόχος ο διοικητικός ήταν αυτός, να κάποιες αθλήτριες να συνεχίσουν και στην ομάδα και στην Α1. Έχετε προετοιμαστεί ψυχολογικά στο ενδεχόμενο να παίξετε με την Λιούπολη ως προπονητήρα της Θέτιδας του χρόνου στην Α1? Αυτό είναι ένα ένα ζήτημα, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, έχει ξεπεραστεί πλέον, γιατί νιώθω τη Θέτιδα ομάδα μου, οπότε αν είμαι και στη Θέτιδα του χρόνου, δεν θα βλέπω απέναντι ποιος είναι αντίπαλος και εντάξει, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ πιστεύω όταν παίξατε στην Ηλιούπολη μπορεί να μπερδευτείτε και να μπείτε στα αποδυτήρια της Ηλιούπολης στις γηπεδούχο ομάδες. Μα είναι και τόσα χρόνια, δεν είναι εύκολο. Για να μην το ξεχάσω, πριν το τέλος, αναφερθήκατε πριν και στην πορεία του κυπέλου. Ναι. Εκείνη η πορεία σταμάτησε με τον ΠΑΟΚ εκεί, σε εκείνο το παιχνίδι? Όχι, που είπατε. Σταμάτησε με τη Σαντορίνη στους 8, στους 8 που ήμασταν στην έδρα μας. Ένα βήμα πριν το Final ναι, Four. Ναι, το θέλαμε πολύ το παιχνίδι, χάσαμε 3-1. Αλλά εντάξει, η Σαντορίνη εννοείται ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, με ξένες προσθήκες. Εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ναι. Θέλαμε πάρα πολύ τη συμμετοχή μας στο Final Four, αλλά νομίζω ότι δεν το ήθελε ούτε ο Θεός να απέχει η Σαντορίνη από τη διοργάνωση. Ναι. Οπότε δικαίως και προχώρησε η Σαντορίνη. Πάντως θα ήταν μια ακόμη μεγαλύτερη επιβράβευση για τη Θέτιδα να κάνει αυτή τη χρονιά που κάνει φέτος και να είναι και στο Final Four ήταν του κυπέλλου. Το κερασάκι στην τούρτα. Πάντως δεν έμεινε χωρίς εκπροσώπηση η pre-league στο Final Four. Ήταν ηλυσιακός εκεί, έτσι. Ναι. Και νομίζω ήταν ξεχωριστή εμπειρία και για τα εκείνα τα κορίτσια. Σίγουρα το κύπελλο, ένα Final Four κυπέλλου είναι μεγάλη εμπειρία. Την έχετε ζήσει εσείς άλλωστε. Είναι ωραίο να συμμετέχεις, αλλά μόνο. Ειδικά τώρα σε μια τέτοια διοργάνωση που είναι γιορτή, είναι κάτι που μένει στις αθλητρίες. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας, μέσα στη βροχή κιόλας. Ευχαριστούμε που ξεκλέψατε λίγο από τον χρόνο σας και ήρθατε ως καλεσμένοι μας στην εκπομπή μας εδώ, στο NSTV. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα άλλο, κάτι που δεν αναφέραμε και θέλετε να το αναφέρετε. Όχι τίποτα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στους αγώνες και ο καλύτερος να ακολουθήσει στην Α1. Εγώ να ευχηθώ να κλείσετε με τον καλύτερο τρόπο την χρονιά και πάλι συγχαρητήρια για την φετινή επιτυχία της ανόδου. Ό,τι καλύτερο και για την επόμενη σεζόν και γιατί όχι να μας ξανάρθετε μια άλλη φορά να τα πούμε και για, και για τα περαιτέρω. Λοιπόν, η Δήμητρα Λυκογιάννη ήταν μαζί μας, προπονήτρια της Θέτιδας. Πιστεύω κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, είπαμε αρκετά πράγματα για την Λιούπολη, για τη Θέτιδα, για την Pre-League, για την Α1. Γενικότερα μιλήσαμε αρκετά για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ. Αποχαιρετάμε την coach, την ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.